Καλησπέρα σας. Είναι οι αντιθέσεις σε μια ιδιαίτερα πυκνή εβδομάδα με πάρα πολλά γεγονότα, όχι κατά ανάγκη ευχάριστα, πυκνά πολιτικά γεγονότα, πυκνά αστυνομικά γεγονότα. Ταυτοχρόνως όμως νομίζω ότι είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία η απόψινή εκπομπή να χαλαρώσετε και στην κυριολεξία να την απολαύσετε, γιατί αυτό που λέγεται ως μεγάλος μύθος, αυτό που λέγεται μυθολογία, μπορεί απόψε να σας αποκωδικοποιηθεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ως εκ τούτου θα ήθελα να σας προσκαλέσω, αν έχετε μικρά παιδιά, είναι Παρασκευή βράδυ, όχι πολύ μικρά, ενδεχομένως που μπορούν να κατανοούν τα βασικά, να τα κρατήσετε κοντά σας. Δεν είναι πρόσκληση βεβαίως να παρακολουθούν αφιδώς τηλεόραση, είναι πρόσκληση όμως σε ένα κυριολεκτικά συναρπαστικό ταξίδι που φιλοδοξούμε να κάνουμε απόψε με ένα εντελώς διαφορετικό ρυθμό. Θα μας βοηθήσει σε αυτό μία προσωπικότητα στο χώρο της επιστήμης, ο οποίος ξεκινώντας, θα έλεγε κανείς, από το κυρίως αντικείμενό του, σήμερα είναι άλλωστε ομότιμος καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ταυτοχρόνως όμως είναι ο άνθρωπος που εδώ και αρκετά χρόνια επιμένει ότι πίσω από την μυθολογία ή για την ακρίβεια στον πυρήνα της μυθολογίας, εκτός από το μύθο, υπάρχουν πραγματικά γεγονότα, πραγματικά περιστατικά. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας απόψε είναι ο κύριος Ηλίας Μαριολάκος, του οποίου το βιογραφικό, αν αρχίσω να το διαβάζω, θα πρέπει να τελειώσω την εκπομπή. Αρκεί να σας πω ότι έχει διδάξει στα κορυφαία πανεπιστήμια όπου γης, έχει μετάσχει σε μια σειρά διεθνών γεωλογικών και κρατικών υπηρεσιών, όπως είναι οι γεωλογικές υπηρεσίες από τον Καναδά μέχρι τη Δανία, την Τινησία, διαβάζω έτσι ενδεικτικά, τη Μόσχα, τη Ρουμανία. Υπήρξε για αρκετά χρόνια μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αλλά κυρίως είναι ένας άνθρωπος που συνεχίζει ευλαβικά να εισαγάγει πολύ κόσμο στη γεωμυθολογία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έκανα μια μεγάλη εισαγωγή προσπαθώντας να πείσω τους τηλεθεατές, γιατί εγώ έχω πιστεί, θα δούμε αν θα πιστούν αυτοί απόψε, ότι η απόψινή εκπομπή είναι και διαφορετική και έχει ένα εντελώς άλλο φόντο. Και θέλω να ξεκινήσω εντελώς διαφορετικά από ό,τι το είχα σχεδιάσει. Εγώ θυμάμαι ότι όταν περνάμε από μικρές ηλικίες, πολλά αγαπημένα αφηγήματα στο δημοτικό και ενδεχομένως στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, αλλά ιδίως στο δημοτικό, είναι από ήρωες της μυθολογίας. Μας. Για παράδειγμα, ο Ηρακλής. Κάπου μας χαλάτε το μύθο λέγοντάς μας ότι ενδέχεται ο Ηρακλής να είναι ένα πραγματικό πρόσωπο που βεβαίως παίρνει διαστάσεις μύθου με την έννοια των συμβολισμών. Είναι έτσι? Είναι έτσι. Ή κάπως έτσι. Αλλά είναι κάπως έτσι γιατί... Διότι απλούστατο ο Ηρακλής είναι από τους τελευταίους ήρωες. Δηλαδή μετά τον Ηρακλή και τον Θησέα και τον Μίνωα, ουσιαστικά έχουμε τον Τροϊκό πόλεμο και στη συνέχεια πλέον σταματάει η μυθολογία. Και μπαίνουμε στην... Μπαίνουμε στην ιστορία. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Ηρακλής, όπως περιγράφεται, είναι γνωστός κυρίως για τους 12 άθλους του. Οι 12 άθλοι αυτοί βέβαια φαίνονται ότι είναι επιτεύγματα ενός υπεράνθρωπου, ενός ας το πούμε ανθρώπου, ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά με δυνάμεις θεϊκές. Δεν θα το έλεγα θεϊκές, αλλά με δυνάμεις υπέρμετρες της κλίμακας του ανθρώπου. Ο Ηρακλής όμως δεν είναι μόνο αυτός. Αυτά είναι τα ελάχιστα που έχει κάνει ο Ηρακλής. Εάν διαβάσει κανένας κείμενα του Στράβωνα, του Διόδωρου, του Σικελιώτη, του Πλούταρχου, θα δει ότι ο Ηρακλής ήταν η μεγαλύτερη φυσιογνωμία που έχει δημιουργήσει το γένος του Homo sapiens. Ο Μεγαλέξανδρος, για παράδειγμα, ο Χρειά μπροστά στον Ηρακλή, εκεί που έχει φτάσει. Ο Ηρακλής είναι ο
ήρωας αυτός ο Μυκηναίος, που όμως μέσα από τις διηγήσεις και τις περιγραφές που κάνουν οι διάφοροι συγγραφείς αναδεικνύεται ότι ήταν ο διάδοχος ουσιαστικά της μεγάλης κρητομινοϊκής, παύλα μυκηναϊκής κόσμοκρατορίας, όπως την έχω ονομάσει εγώ και νομίζω και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Όταν λέω κοσμοκρατορία, δεν ήταν η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, δεν ήταν η αυτοκρατορία που είχε επιβληθεί με τα όπλα. Όχι. Είχε επιβληθεί με το εμπόριο, με την ναυτιλία και τον πολιτισμό. Άρα ήταν η πρώτη παγκοσμιοποίηση ουσιαστικά. Ακριβώς, βλέπετε. Αν διαβάσει κανένας το Στράβωνα, μας δίνει λεπτομέρειες πώς είχε φτάσει στην Ιβηρική, πώς ασχολείται με την μεταλλευτική, όχι με τη μεταλλουργία, με τη μεταλλευτική, πώς ίδρυσε πόλεις, πώς εγκατέστησε νέα καθεστώτα φιλικά προς τους Μυκηναίους ουσιαστικά ή προς την τάξη και δημιούργησε ένα, μάλλον δεν δημιούργησε, συνέχισε τον κόσμο που είχαν ξεκινήσει οι Μινωίτες. Τελεία εδώ. Όσο μπορεί να μπει στον προφορικό λόγο. Θα επιστρέψουμε στον Ηρακλή. Βεβαίως. Για να φτάσετε σε αυτή την αποκωδικοποίηση, ένας γεωλόγος εκ των κορυφαίων της χώρας, εκ της πατρίδας μας, ξαφνικά εμφανίζεται να μιλάει για γεωμυθολογία. Μάλιστα. Θα μπορούσα να σας πω έτσι εν είδη προβοκάτορα τι δουλειά έχει Αλεπού στο παζάρι. Τι δουλειά έχει ένας γεωλόγος που ασχολείται με υπαρκτά γεγονότα, στοιχεία και ζητήματα να ανακατεύεται με τη μυθολογία. Τι είναι η γεωμυθολογία? Μάλιστα. Πώς ξεκίνησε αυτό το ερώτημα? Ουσιαστικά ξεκίνησε ως γεωλόγος. Και όταν στα πρώτα βήματά μου ήμουν υπάλληλος στο Υπουργείο Γεωργίας, είχα επισκεφτεί την Αργολίδα. Και εκεί ήταν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα για την διάνοιξη γεωτρήσεων. Όπως είχα έρθει και εδώ στο Ηράκλειο το 1961, πολύ παλιά. Εκεί λοιπόν πήγαμε στις πηγές της Λέρνας. Και διάβασα λοιπόν λίγο τον Παυσανία. Και είδα ότι ο Παυσανίας αναφέρει μέσα ότι οι πηγές της Λέρνας τροφοδοτούνται υπογείως από τις λίμνες που υπάρχουν στο Αρκαδικό Αεροπέδιο. Και είδα ότι οι κεφαλές, οι 7, οι 9, οι μύριες, οι 12 κεφαλές αντιστοιχούν ακριβώς στα κεφαλάρια που έβγαιναν στο μέτωπο των καρστικών πηγών από την περιοχή της Λέρνης. Σαν γεωλόγος κάνετε την παρατήρηση. Ο γεωλόγος. Μάλιστα. Νέος. Οπότε λέω εδώ δύο λεφτά. Μας μιλάνε για μία ύδρα. Ένα τέρας. Το οποίο βγαίνει έξω και καταστρέφει τον κάμπο. Θερίζει και τους κατοίκους. Μιλάμε για μυκηναϊκή εποχή. Τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα? Και πώς συμβαίνει όταν κόβει το ένα κεφάλι να βγαίνουν δύο? Αν πάτε σε ένα κεφαλάρι, εδώ στην Κρήτη, δεν είμαι πρόχειρος να σας πω πιο ακριβώς, και βάνετε μια πέτρα μπροστά για να το σταματήσετε, θα βγουν από δεξιά και αριστερά άλλα δύο κεφάλια. Και η μεσαία κεφαλή είναι αθάνατη. Ποια είναι η μεσαία κεφαλή? Είναι αυτή η πηγή που πάμε στους Μήλους, τώρα το χωριό Μήλους, και τρώμε το σουβλάκι μας ανεβαίνοντας προς την Τρίπολη παλιά που ανεβαίναμε. Αυτή η πηγή, εάν πάρει κανένας τα υδρογραφήματα, θα δει ότι ανάμεσα κεφαλάρι και Λέρνη, αυτή η πηγή δεν στερεύει ποτέ. Όλες οι άλλες γύρω-γύρω στερεύουν. Αυτή δεν στερεύει ποτέ. Είναι η απέθαντη κεφαλή, αυτή που δεν κατάφερε ο Ηρακλής, αλλά που όμως, παρένθεση τώρα εδώ, για να πούμε και κάτι διαφορετικό, οι σημερινοί κάτοικοι θα την καταστρέψουν και αυτοί, διότι έχουν κάνει τόσες γεωτρήσεις που και τόσες υπεράντληση, υπεράντληση κλπ. Άρα λέτε ότι με πραγματικούς όρους διαπιστώνετε ότι αυτό που κι εσείς ως μαθητής του Δημοτικού ενδεχομένως έχετε μάθει ως μυθολογία
έχει μια συμβολοποίηση. Μπράβο. Αυτό ήταν το έναυσμα. Από εκεί πέρα βέβαια με απασχόλησαν σιγά σιγά. Βέβαια είχα μπλέξει και με το πανεπιστήμιο και με δασκαλίες, με διάφορα δεν μπόρεσα. Κάποια στιγμή όμως είδα, μου δημιουργήθηκαν μάλλον άλλα ερωτήματα. Σκέφτηκα και αναρωτήθηκα γιατί αναπτύχθηκε άρα αυτός ο πολιτισμός εδώ στο Αιγαίο. Και δεν αναπτύχθηκε, βρε παιδί μου, στο Λονδίνο να πούμε ή στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι. Γιατί? Δεν είναι ένα ερώτημα σημαντικό. Ψάχνοντας λοιπόν, τι είδα? Είδα ότι, διαπίστωσα μάλλον διαβάζοντας, ότι το γενεαλογικό δέντρο του Ισίωδου, δηλαδή η δημιουργία στον Ισίωδο, ταυτίζεται, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, ταυτίζεται με τη φυσικογεωλογική εξέλιξη του Αιγαίου πελάγους. Και όλα αυτά, αν το πάμε σε κλίμακα Ευρώπης, βλέπουμε ότι το γεγονός ότι καθυστέρησε να αναπτυχθεί ο πολιτισμός στην Ευρώπη συνδέεται ακριβώς και εκεί με τις φυσικογεωλογικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Αιγαίο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή στο Αιγαίο τι επικρατούσε και για ποια περίοδο μιλάμε? Μάλιστα. Μιλάμε 20.000 χρόνια πίσω? Ναι. Το ερώτημα είναι σημαντικό και συνδέεται με ένα άλλο ερώτημα. Με το ερώτημα πόσο πίσω πάει η μυθολογία μας. Δηλαδή η μυθολογία τι αντιπροσωπεύει, ποιο χρονικό διάστημα, ποιον άνθρωπο αντιπροσωπεύει. Δηλαδή η μυθολογία ξεκινάει από τότε που πρωτοεμφανίστηκε το είδος, το γένος Homo. Πάμε δηλαδή και στο είδος του Homo Neanderthalensis ή πάμε μόνο στο Homo sapiens, δηλαδή το δικό μας είδος, αυτό που είμαστε εμείς? Πριν από εμάς, όπως γνωρίζουμε, υπήρχε ένα άλλο είδος που κυριαρχούσε πάνω στη γη, ο Homo Neanderthalensis. Κάποια στιγμή, όπως δέχονται τώρα οι ανθρωπολόγοι κλπ, φτάνει στον ευρωπαϊκό χώρο ο Homo sapiens, το νέο είδος, το πιο εξελιγμένο είδος, με μεγαλύτερο εγκέφαλο κλπ. Κάποια στιγμή βέβαια εξαφανίζεται το Homo Neanderthalensis ή τον εξαφάνισε ο Homo sapiens. Εξαρτάται τώρα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η ελληνική μυθολογία, υπόψη, ο Homo Neanderthalensis κυριάρχησε από το 250.000 μέχρι και το πριν 25-30.000 χρόνια. Ο Homo sapiens εμφανίζεται στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, όπως δεχόμαστε βέβαια, που πιθανόν να αλλάξουν, ξέρω, σε κάποια συνέδρια, αλλά εν πάση περιπτώσει την εποχή γύρω στο 70.000 πριν από σήμερα, δηλαδή πριν από 70.000 χρόνια. Και κάπου 35, όπως είπαμε, με 25.000 χρόνια, εξαφανίζεται πλέον ο Homo Neanderthalensis και κυριαρχεί ποιος? Ο Homo sapiens, δηλαδή εμείς. Άρα η μυθολογία εκτείνεται μέχρι λεφτά. Εκεί, τώρα, είναι αφορά το Homo sapiens. Δύο λεφτά. Το ερώτημα λοιπόν είναι τώρα, συμπεριλαμβάνεται μέσα στην ελληνική μυθολογία και ορισμένες, συμπεριλαμβάνει μάλλον και ορισμένες δραστηριότητες του Homo Neanderthalensis? Η δική μου έρευνα, που εν πάση περιπτώσει ίσως να μην είναι και η απόλυτη αλήθεια, επιστημονική αλήθεια, νομίζω ότι η ελληνική μυθολογία δεν αναφέρει γεγονότα που συνδέονται με το Homo Neanderthalensis, αλλά μόνο με το Homo sapiens. Από πότε όμως του Homo sapiens? Από τότε που δεχόμαστε εμείς ότι εμφανίζεται εδώ στον ελλαδικό χώρο, δηλαδή πριν από 70.000 χρόνια, ή μήπως μετά? Η δική μου άποψη είναι η εξής, ότι η ελληνική μυθολογία ξεκινάει από τότε που έχουμε τη μεγάλη κλιματική μεταβολή, η οποία άρχισε πριν 18.000 χρόνια. Και πορίζεται ως τέτοια κλιματική αλλαγή τι? Μέχρι το 18.000 χρόνια είχαμε η γη γενικότερα κυριαρχεί το από χαμηλές θερμοκρασίες.
Αν θέλετε, μπορώ να σας δείξω. Όχι, και... θα πάμε μετά θα πάμε στο υλικό μετά. Που έχετε ναι. φέρει. Λοιπόν, αλλά προσπαθώ ναι. να μας εισαγάγετε. Μέχρι τότε, ναι, ναι. μέχρι τότε οι θερμοκρασίες είναι η παγετώδης περίοδος. Μάλιστα. Η οποία ξεκίνησε πριν από 100.000 χρόνια, η τελευταία εννοώ, 100.000 χρόνια και τελειώνει στο 18.000. Από τότε παρατηρείται, λόγω αστρονομικών αιτίων, μία αύξηση της θερμοκρασίας, βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας, που φτάνει στο πικ, φτάνει δηλαδή στην κορυφαία, γύρω στο 6.000 πριν από σήμερα, δηλαδή 4.000 π.Χ. Τότε σταματάει η αύξηση της θερμοκρασίας και περίπου η θερμοκρασία είναι όπως η σημερινή. Ισορροπή περίπου. Ισορροπή, σωστά. Ναι, σταθεροποιείται. Υπόψη ότι το κλίμα μεταβάλλεται περιοδικά. Για αστρονομικούς λόγους. Δεν χρειάζεται τώρα να το πούμε. Όχι. Τι γίνεται όμως. Η αύξηση αυτής της θερμοκρασίας είχε σαν αποτέλεσμα να τακούν οι παγετώνες που κάλυπταν μεγάλα τμήματα κυρίως του βόρειου ημισφαιρίου, όπου το μέτωπο των παγετώνων έφτανε μέχρι το Λονδίνο. Δηλαδή, πριν 18.000 χρόνια, το μέτωπο των παγετώνων αναλόγων με αυτόν που έχουμε σήμερα στην Ανταρκτική έφτανε μέχρι τα βόρεια περίχωρα του Λονδίνου. Από εκεί πήγαινε μέχρι το Ανόβερο, Βερολίνο Ανόβερο, και πήγαινε μέχρι τη Μόσχα και λοιπά, όλο αυτό το κομμάτι, όλο. Στην Αμερική εντωμεταξύ, μέχρι τις λίμνες, τις μεγάλες λίμνες, ο Καναδάς όλος ήταν καλυμμένος από παγετώνες, υπηρετικούς παγετώνες όπως λέγονται, το πάχος των οποίων, από ό,τι λένε οι ειδικοί, υπερέβαινε κατά θέσεις τα 3 χιλιόμετρα, 3-4 χιλιόμετρα. Αυτοί λοιπόν οι πάγοι άρχισαν να τίκονται. Το νερό όμως, μια παρένθεση, το νερό εμφανίζεται με τρεις φάσεις, υγρή, αέρια και στερεή φάση. Και η μεγάλη δεξαμενή είναι η ωκεανή. Όταν λοιπόν είχε πέσει η θερμοκρασία, δέσμευσε νερό από τους ωκεανούς. Άρα η στάθμη της θάλασσας που βρισκόταν πολύ χαμηλά. Όταν άρχισαν να τίκονται οι παγετώνες, οι στάθμοι άρχισαν να ανεβαίνει. Και να έχουμε τους κατακλυσμούς. Οι κατακλυσμοί είναι άλλο. Είναι άλλο. Είναι άλλο. Mm-hmm. Είναι άλλο. Εκεί, όχι απλώς κατακλυσμό, θα σας έχω και διαφάνεια να σας δείξω που είναι εντυπωσιακές. Άρχισε λοιπόν να ανεβαίνει. Υπόψη. Η στάθμη στην καρδιά των παγετώνων, η στάθμη της θάλασσας ήταν γύρω στα 125 με 150 μέτρα, χαμηλότερα από ό,τι είναι σήμερα. Τι λέτε. Ναι. Δηλαδή, όπως θα δούμε και αν έχουμε το χρόνο. Άρα, ουσιαστικά, γιατί εισαγωγικά μας κάνετε μια έκρηξη πληροφορίας και εγώ δεν θέλω να χαθούν οι τηλεθεατές. Εσείς έχετε βέβαιως, μου λέτε ότι πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί ότι τα δεδομένα εκκίνησης και για το Homo sapiens, και έτσι εξηγείται γιατί σε αυτήν την περιοχή, είναι εντελώς διαφορετικά από αυτό που γνωρίζουμε εμείς σήμερα πάνω στον πλανήτη μας. Σωστά? Βέβαια. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν το λαμβάνουμε υπόψη καθόλου όταν μελετάμε τους αρχαίους πολιτισμούς. Άρα λέτε ούτε αυτά που γράφουν οι αρχαίοι πολιτισμοί εμείς τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Όχι με τις συνθήκες της τότε, αλλά προσπαθούμε με τις σημερινές να ερμηνεύσουμε, αυτό λέτε. Εμείς ναι. είμαστε αποκομμένοι από το φυσικογεωλογικό γίγνεσθε των, αν θέλετε, της περίοδου μέχρι την νεολιθική εποχή. Μιλάω για το φυσικογεωλογικό γίγνεσθε, όχι με το ιστορικό. Σωστά. Το αρχαιολογικό. Το αρχαιολογικό το έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Όμως, η γεωργία, για παράδειγμα, ξεκίνησε, λένε, από τη Μεσοποταμία και σιγά σιγά βαθμιώς έφτασε στην Ελλάδα. Που δεν είναι σωστό αυτό. Οι νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι συγχρόνως έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό όμως πότε είναι? Το 12.000, 10.000 πριν από σήμερα. Έτσι. Δηλαδή το 8.000, 9 με 8.000 π.Χ. Μα 9 με 8.000 π.Χ. στη Σκανδιναβία ήταν ακόμα χιόνια. Υπάγει. Το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, εδώ μεν ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Στις βόρειες χώρες όμως υποχωρούν οι παγετώνες.
Και μην ξεχνάμε ότι μπροστά από τους παγετώνες έχουμε και πέρμαφρόστες, δηλαδή παγωμένα εδάφη. Σωστά. Δηλαδή δεν μπορεί να καλλιεργηθούν. Πείτε μου τι ορίζουμε λοιπόν σήμερα ως γεωμυθολογία. Ως γεωμυθολογία λοιπόν ορίζουμε τον κλάδο αυτό των γεωεπιστημών, μπορεί να πει κανένας, που ασχολείται με την ερμηνεία της μυθολογίας βάσει των φυσικογεωλογικών διεργασιών που επήλθαν σε κάθε χώρα. Έτσι, παράδειγμα, μιλάμε για κυκλαδικό πολιτισμό. Mm-hmm. Ή λέμε ότι ο Απόλλωνας γεννήθηκε στη Δήλο. Έτσι δεν είναι? Μα για να γεννηθεί ο Απόλλωνας στη Δήλο πρέπει να υπάρχει το νησί Δήλος. Έτσι δεν είναι? Πότε δημιουργήθηκε το νησί Δήλος? Ποιος μας το έχει πει? Δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Γιατί? Διότι έτσι εμέσως θα μπορέσουμε να χρονολογήσουμε και πότε γεννήθηκε ο Απόλλωνας. Λοιπόν, η Δήλος που λένε ότι έχει δημιουργηθεί, θα έχετε ακούσει ίσως, έχει αναδυθεί. Ναι, στην επιφάνεια. Δεν έχει αναδυθεί η Δήλος. Τι είναι, η Φέστιο? Έχει αποσπαστεί. Μπράβο. Όπως ανέβαινε η στάθμη της θάλασσας, κατακλείστηκε ένας αφιένας παλιός μεταξύ Μυκόνου και Δήλου και έτσι η Δήλος εμφανίστηκε ως νησί. Πότε όμως έγινε αυτό? Αυτό μπορεί να χρονολογηθεί. Και είναι γύρω στο πριν 7.000 χρόνια. Άρα ο Απόλλωνας είναι από τις νεότερη γενιά των θεών. Θέλω να καταλάβαμε. Βεβαίως. Θέλω να πάμε στη διακοπή ως εξής. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που μας έχετε ήδη εισαγαγεί. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή ως εξής. Μου λέτε ότι αυτό που οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες, θα μείνω σε ελληνικές οικογένειες, λένε στα παιδιά τους στο δημοτικό. Τι μάθημα έχεις αύριο? Έχω ελληνική μυθολογία. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, είναι ένα καλό, ωραίο παραμύθι και εύκολο παραμύθι. Είναι η μία όψη, λέτε, του νομίσματος. Λέτε. Και είναι ενδεχομένως η δική μας γνωστική αποκοπή τα τελευταία 300 χρόνια, να μην πάω πιο πίσω, ενώ εσείς υποστηρίζετε ότι η μυθολογία είναι κάτι βαθύτερο. Πολύ. Πολύ βαθύτερο. Για μένα η μυθολογία είναι η άγραφη ιστορία ή, ναι, αν θέλετε, η μυθοποιημένη ιστορία των κατοίκων του Αιγαϊκού χώρου. Υπόψη μου ότι ο Αιγαϊκός χώρος, και μην παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, είναι ο ευλογημένος χώρος όλου του πλανήτη. Δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη χώρος σαν το Αιγαίο. Τι το κάνει μοναδικό έτσι όπως το περιγράφετε? Με μία κουβέντα μπορείτε να μου πείτε? Ναι. Τι? Διαφοροποιείται ως προς το κλίμα και ως προς τη γεωλογική εξέλιξη των τελευταίων 18.000 ετών. Από όλους τους άλλους? Από όλους τους άλλους. Άρα μιλάτε για ένα μικροκλίμα που το κάνει... Όχι, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω για να μην... Παρακαλώ. Όχι το Αιγαίο μόνο, είναι η Ανατολική Μεσόγειο. Μεσόγειος. Γι' αυτό και αναπτύχθηκαν εδώ όλοι αυτοί εδώ οι πολιτισμοί. Αυτή είναι η εξήγηση. Άρα ο ισχυρισμός ότι ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός μπορεί να είναι εισαγόμενος, είναι αληθής? Καμία. Καμία. Τίποτα πολιτισμός. Δεν ισχύουν αυτά. Δεν ισχύουν. Τώρα θα μου πείτε ότι η πλειονότητα και η πλειοψηφία λέει αυτό. Ναι. Όπως η Ινδοευρωπαϊκή, ξέρω εγώ, mm-hmm, η αύξηση των Ινδοευρωπαίων κλπ. Μα ποια αύξηση των Ινδοευρωπαίων? Αν οι Ινδοευρωπαίοι ήρθαν εδώ, όπως ισχυρίζονται οι θειασότες, το 15ο ή το 2000 χρόνια π.Χ., μα οι Μινωίτες είχαν φτάσει στη Σκανδιναβία το 2000-2200. Εκεί είχαν φτάσει στο Μίσιγκαν, είχαν φτάσει το 2500. Το πιστεύετε αυτό? Εγώ δεν το πιστεύω. Ναι. Αλλά άμα πάτε στο μουσείο, το MPM που είναι το Milwaukee Public Museum, θα δείτε διπλό πέλεκι από το χαλκό που έχουν εξορίξει από την Superior, τη λίμνη Superior, το 1700 κατασκευασμένο. Μην μου πείτε τώρα, ή οι κάτοικοι του Μίσιγκαν ήρθαν εδώ την ίδια εποχή και φτιάξαν το διπλό πέλεκι και τον χάρισαν στους Μινωίτες, ή οι Μινωίτες πρέπει να πήγανε και να πήγανε, και υπάρχει άλλη λύση? Πείτε μου, σας παρακαλώ. Ή το πήρε κάποιος και το
Και το πήγε και το έβαλε στο μουσείο. Μα πώς είναι, αφού τα έχουν βρει εκεί, δεν είναι μόνο ένα. Δηλαδή, μερικές φορές πρέπει αυτά τα πράγματα να τα. Γι' αυτό θέσατε και το πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης εποχής. Θέλω να κάνουμε την πρώτη διακοπή. Αμέσως μετά γυρνώντας, θα πάμε και με το υλικό που έχετε φέρει ειδικά για την εκπομπή αυτή. Βεβαίως και θα σας κάνω και άλλες ερωτήσεις. Φαντάζομαι ότι δεν χαλάτε και τη μαγεία του παραμυθιού της ελληνικής μυθολογίας εσείς. Λέτε όμως ότι περιέχει όχι, ιστορικό πυρήνα. Έχω μια απορία, διότι έχουμε αλλαγές. Ναι. Μέχρι να φτάσει το φύλλο των Ελλήνων έχουμε τους προέλληνες. Πώς γίνονται οι συνεννοήσεις, αφού μιλάτε για προφορική παράδοση. Ναι. Με ποια γλώσσα έχουν διερμηνείς, κάθισαν οι επόμενοι και μάθαν τους προηγούμενους. Κρατήστε τα όλα αυτά. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή, υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ηλία Μαριολάκο απόψε, ομότιμο καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, αλλά συζητούμε με επίκεντρο τη γεωμυθολογία. Και ήδη νομίζω ότι προλογικά έχουμε πάρει μία γεύση, γιατί ο ίδιος υποστηρίζει, όχι έτσι γενικώς και αυθαιρέτως, ότι η μυθολογία στον πυρήνα της είναι ιστορία. Αφήσαμε ένα υπόλοιπο. Πώς οι κάτοικοι αυτού του χώρου που τον χαρακτηρίσατε ευλογημένο ακριβώς για τα γεωλογικά και μικροκλιματικά και περιβαλλοντικά ζητήματα η Ανατολική Μεσόγειος, πώς ήρθαν σε επαφή με αυτό που λέμε τους επόμενους, τους ονομαζόμενους Έλληνες, πώς, αφού όλα είναι προφορικά, υποτίθεται ότι είναι ένα πιο κλειστό κλαμπ, έχουν διερμηνείς, μεταφραστές, πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό και καθοριστική σημασία σε ερώτημα. Με είχε απασχολήσει πολύ. Ψάχνοντας λοιπόν εκεί και διαβάζοντας, όπως σας είπα, δεν είμαι φιλόλογος, δυστυχώς δεν έχω background και με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Όμως έχω βρει ορισμένα στοιχεία. Ο Διόδωρος Σικελιώτης περιγράφει έναν κατακλυσμό της Σαμοθράκης. Τι λέει λοιπόν ο Διόδωρος Σικελιώτης, έτσι πολύ σύντομα. Λέει ότι κάποια στιγμή ήρθαν τα νερά από τον Εύξηνο Πόντο και άρχισαν να κατακλείζουν την Σαμοθράκη. Και τα νερά αυτά ήρθαν εκεί γιατί, διότι ανέβηκε η στάθμη στον Εύξηνο Πόντο, επειδή τα ποτάμια που έπεφταν σε αυτόν έφεραν πολλά νερά. Άρα λιώναν και κάπου αλλού οι πάγοι, πιο βόρεια. Ενδεχομένως. Αυτά λέει ο Διόδωρος Σικελιώτης. Τι γίνεται όμως? Όπως γνωρίζουμε όλοι, η περιοχή Κασπία, Εύξηνος Πόντος, είναι γεμάτη πετρέλαια. Και έχουν πέσει εκεί πλέον όλα τα Ινστιτούτα, όλες οι ακαδημίες, όλες οι εταιρείες πετρελαίων και κάνουν γεωτρήσεις. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν, τις γεωτρήσεις, κάνουν και μελέτες της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης. Τι είδαν λοιπόν οι εκατοντάδες επιστήμονες που ασχολούνται εκεί? Είδαν ότι κάπου μέχρι το 18.000, μέχρι το 18.000 δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ Αιγαίου και Εύξηνου. Γιατί? Διότι η στάθμη των γλυκών νερών στον Εύξηνο Πόντο, των γλυκών μέχρι τότε νερών στον Εύξηνο Πόντο, ήταν γύρω στα 130 μέτρα χαμηλότερα από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έφταναν να περάσουν το Βόσπορο και να καταλήξουν στο Αιγαίο, το οποίο υπόψη την εποχή εκείνη είχε χαμηλότερη στάθμη. Κάποια στιγμή όμως λέει ο Διόδωρος Σικελιώτης και έρχονται να το επιβεβαιώσουν το Columbia University και η Ακαδημία Επιστημών της Μόσχας, έτσι, λένε ότι η άνοδος της στάθμης έγινε επειδή ετήκοντο οι παγετώνες στο βορρά, ήρθαν πολλά νερά, ανέβηκε η στάθμη τόσο ώστε ξεπέρασε το ύβωμα του Πυθμένα που υπάρχει μπροστά από την Κωνσταντινούπολη, έτσι, στο Βόσπορο, και κατέληξαν στο Αιγαίο Πέλαγος. Και βέβαια δεν λέει για Αιγαίο Πέλαγος, γιατί οι Σαμοθράκες του είπαν ότι λένε οι Σαμοθράκες, έτσι. Και άρχισε να ανεβαίνει, λέει, η στάθμη στο Αιγαίο. Πότε έγινε αυτό? Με ραδιοάνθρακα και λοιπά, χρονολογείται 14.000 χρόνια πριν από σήμερα.
προσέχτε τώρα. 14.000 χρόνια είναι ανώτερη παλαιολιθική εποχή. Ποια γραφή, ποια γλώσσα, τι είναι αυτά. Και σταμάτησε αυτή το 12.000, πριν 12.000 χρόνια. Γιατί? Διότι τότε είχαμε μία ελάττωση της θερμοκρασίας. Αν θέλετε να σας δείξω εδώ, να σας δείξω το... Ό,τι θέλετε εσείς. Ναι. Μπορώ να το δείξω αυτό εδώ. Συγγνώμη. Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Προσέχτε. Ναι. Εδώ έχουμε δύο γραφήματα. Εδώ είναι πώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία τα τελευταία 140.000 χρόνια. Έτσι. Εδώ πριν από 120.000 χρόνια εδώ πέρα είχαμε μία μεσοπαγετώδη περίοδο που καθώς βλέπετε οι θερμοκρασίες στην εποχή εκείνη ήταν υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα εδώ. Δηλαδή πριν από 120.000 χρόνια, για ένα χρονικό διάστημα γύρω στο 20.000 χρόνια, είχαμε υψηλότερες θερμοκρασίες, υψηλότερες βροχοπτώσεις από ό,τι έχουμε σήμερα. Στη συνέχεια η θερμοκρασία τι κάνει. Στη συνέχεια η θερμοκρασία ταπεινώνεται, έτσι. Mm-hmm. Βλέπετε. Και αυξομειώνεται. Αυτό είναι που σας λέω για την περιοδική μεταβολή της θερμοκρασίας. Και φτάνουμε εδώ, γύρω στο 18.000, όπου η θερμοκρασία φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της. Έτσι. Και μετά η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει. Πώς αρχίζει να ανεβαίνει? Όπως δείχνει το κάτω, εδώ. Βλέπετε, από εδώ, εδώ είναι 18.000, αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Εδώ γύρω στο 13.000 αρχίζει, στο 16.000 αρχίζει να ανεβαίνει λίγο περισσότερο και κάπου εδώ αρχίζει να ανεβαίνει. Πολύ, απότομα. Μετά όμως από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αρχίζει τι, να κατεβαίνει η θερμοκρασία. Να ελαττώνεται πάλι. Και μετά απότομα ανεβαίνει. Έτσι. Και φτάνουμε κάπου εδώ, γύρω στο 6 με 4.000 πριν από σήμερα, δηλαδή 4 με 2.000 π.Χ., όπου έχω τις υψηλότερες θερμοκρασίες, υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα, και περισσότερες βροχοπτώσεις. Προσέξτε λοιπόν, όταν η θερμοκρασία άρχισε να ανεβαίνει πολύ απότομα, άρχισαν να τίκονται οι παγετώνες. Και φτάνουμε εδώ πέρα και κάποιοι είναι αυτά τα νερά που ήρθαν και γέμισαν τον Εύξεινο Πόντο. Και συνεχίστηκε αυτό μέχρι το 12.000 περίπου, κάπου εδώ πέρα, και μετά επειδή έπεσε η θερμοκρασία, πάλι θεσμεύτηκαν νερά στους παγετώνες και σταμάτησε αυτές οι ροές οι μεγάλες. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν τώρα, αυτό είναι ο κατακλυσμός. Έρχομαι λοιπόν τώρα να απαντήσω στο ερώτημά σας. Ποιος τα είπε, σε ποια γλώσσα τα είπαν οι κάτοικοι της Αμοθράκης κάπου και έφτασαν μέχρι τα αυτιά του Διόδωρου του Στυλιώτη? Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που ήταν άγνωστο στην επιστήμη μέχρι τη δεκαετία του παρελθόντα αιώνα, το 1950, από τότε που άρχισε η μεγάλη έρευνα για τα πετρέλαια. Ποιος το ήξερε? Δεν το ήξερε κανένας. Εμείς ξέρουμε ότι σήμερα τα νερά έρχονται από τον Εύξεινο Πόντο, καταλήγουν στο Αιγαίο και υπάρχει ένα άλλο ρεύμα υπόγειο που ανεβαίνει επάνω και δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον. Γιατί? Διότι μέχρι σε αυτό εδώ το σημείο το 14.000 τα νερά ήταν γλυκά. Σταμάτησε πάλι και όταν ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας στο Αιγαίο, πέρασαν πλέον τα νερά από το Αιγαίο στον Εύξεινο Πόντο. Οπότε εκεί έχουμε υφάλμηρα. Πότε έγινε αυτό? Μα είναι εύκολο να βρεθεί. Διότι οι οργανισμοί που ζούσαν στο γλυκό νερό εξαφανίστηκαν. Και αντικαταστάθηκαν από πανίδα του Αιγαίου. Αν πάρω ένα απολίθωμα, κάνω μία ραδιοχρονολόγηση και ξέρω ότι αυτό έγινε το 7.500 πριν από σήμερα. Δηλαδή, το 5.500 π.Χ. Δώστε μου μία απάντηση. Έχετε μία εξήγηση εσείς πώς αυτό μεταφέρθηκε στο πέρασμα των χρόνων μέχρι να φτάσει στο Διόδωρο το Σικελιώτη? Από πού? Από στόμα σε στόμα. Προφορικός. Άρα, η διακοπή και η ασυνέχεια της ελληνικής γλώσσας, ναι, για μένα είναι μύθος με την έννοια που δίνουν οι άλλοι, δηλαδή παραμύθι.
Κατεστραμμένα είναι... το λέτε δηλαδή. Και δεν είναι αυτό. Είναι ο μύθος των Εχινάδων. Λύσον, το έχω εδώ να σας το δείξω. Λύστε μια πορεία πολλών τηλεθεατών. Παρακαλώ. Με αφορμή το παράδειγμα της Δήλου μου ήρθε εδώ ένα ερώτημα. Η Κρήτη αναδύθηκε ή αποσπάστηκε? Ούτε αναδύθηκε ούτε αποσπάστηκε. Η Κρήτη είναι ένας νησιωτικός χώρος, ναι, ο οποίος έχει, ήταν, είναι ένα νησί που δημιουργήθηκε πολύ παλιά και ήταν απομονωμένο από τη θάλασσα. Γι' αυτό και οι έρευνες που γίνει τώρα στη Νότια Κρήτη από μια αμερικανική σχολή λένε ότι έχουν βρει εργαλεία του 100 με 120.000 χρόνια πριν από σήμερα. Λίθινα εργαλεία. Άρα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπήρχε μία επικοινωνία με τις γύρω περιοχές. Τώρα, αν ο κόσμος αυτός ήρθε, ο συγκεκριμένος κόσμος του 120.000, ήρθε από τη Μικρά Ασία, ήρθε, δηλαδή από την άλλη μεριά του Αιγαίου, ή ήρθε από την Πελοπόννησο, ή μπορεί να ήρθανε και από όλες τις μεριές, έτσι, ή έρθει από κάτω, αυτό δεν το γνωρίζω, ούτε είναι εύκολο να... Πείτε μου κάτι, ήταν πάντα ο χώρος της Μεσογείου και κατ' επέκταση της Ανατολικής Μεσογείου χώρος θαλάσσης? Όχι πάντα, αλλά για την περίοδο που μιλάμε εμείς, για, τον, για την περίοδο του ανθρώπου βεβαίως ήταν. Μάλιστα. Λέει εδώ ένας τηλεθεατής, άρα η ορολογία Ελλάς, που αν δεν κάνω λάθος σημαίνει φωτεινός λίθος, ορίζει και κλιματικά το γιατί αναπτύχθηκε εδώ ο πολιτισμός ήλιος θέλανε στην πέτρα που λένε και στο χωριό μου, λέει εδώ ο τηλεθεατής. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Όχι. Βλέπετε τι εξειδικευμένο κοινό υπάρχει? Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι η Ελλάδα συνδέεται με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Είναι ένας όρος, ο Έλληνας, ναι, ο Έλληνας είναι γιος του, του Προμηθέα, έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν, όχι ο Έλληνας, ο Δευκαλίωνας, ο εγγονός του, ο Έλληνας. Όταν λοιπόν έγινε ο κατακλυσμός, αυτό είναι υπόθεση Μυκηναϊκή, ναι, ανάμεσα Μινωική και Μυκηναϊκή εποχή, δηλαδή είναι νεότερη ιστορία. Αυτά που λέμε εδώ είναι 15.000 χρόνια. Είναι η προϊστορία της νεότερης ιστορίας. Μπράβο, που είναι προϊστορία, ναι, ναι, όμως. Ελλάς είναι μια μικρή πόλη στην οποία έκτισε ο Έλληνας και ο οποίος είναι στη λίμνη Ξινιάδα. Είναι, πάνω από τη Λαμία. Mm-hmm. Έτσι, εκεί υπάρχει μία μυκηναϊκή πόλη που είναι Ελλάς και που λένε ότι την έκτισε ο Έλληνας. Βεβαίως δεν έχει ένα σκαφί ακόμα, αλλά άμα πάει εκεί κανένας βρίσκει διάφορα. Ωραία. Πάμε με το υλικό που έχετε φέρει, λοιπόν, να προχωρήσουμε εξηγώντας μας σιγά σιγά. Πρέπει να σας πω βέβαια, κύριε Μαργιουλάκο, ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα. Μου λένε εδώ, ο Δευκαλίωνας δεν είναι μύθος, τα Δαρδανέλια δεν είναι από το Δάρδανο, είναι μύθος? Ανταπαντήστε μετά, όχι τώρα, να πάρουμε με μια ροή. Βλέπετε εδώ τι έχετε δημιουργήσει. Λοιπόν, ελάτε. Ναι. Κοιτάτε, εδώ επομένως έχουμε αυτό, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα, τι γίνεται? Η μεταβολή της θερμοκρασίας έχει άπειρες επιπτώσεις. Επιπτώσεις στη θάλασσα, στην ξηρά, παντού, έτσι, στους ωκεανούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ακριβώς αυτή η άνοδος στη στάθμη της θάλασσας. Εδώ λοιπόν έχουμε πώς ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Δηλαδή βλέπουμε ότι εδώ το 18.000 χρόνια ήταν γύρω στα 125 με 150 μέτρα χαμηλότερα και σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει. Και πότε έφτασε? Έφτασε γύρω στο 6.000, δηλαδή εδώ πέρα κάπου. Εδώ είναι πώς ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας τα τελευταία 12.000 χρόνια. Πάμε λοιπόν παραπέρα. Αυτή ήταν η εικόνα πριν από 18.000 χρόνια στο Αιγαίο. Αυτή ήταν η εικόνα. Αυτή ήταν η εικόνα. Έτσι. Και μην νομίζει κανένας ότι είναι φαντασία. Εμείς πήραμε τους βυθομετρικούς χάρτες του Αγγλικού Ναυαρχείου. Είδαμε πού είναι οι ισοβαθείς των 120 και σέρνουμε, κάνουμε μία χαρτογράφηση ουσιαστικά. Mm-hmm. Αυτή ήταν. Πείτε μου κάτι, ο κίτρινος χρωματισμός τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει την ξηρά η οποία ήταν πριν 18.000 χρόνια. 18.000 δεν υπήρχαν χρόνια, δηλαδή κυκλάδες. Οι κυκλάδες. Γι' αυτό τώρα σας ρώτησα, είναι εντυπωσιακό αυτό. Βλέπετε. Έτσι. Εδώ, ο και αν αντιλαμβάνομαι σωστά, συγγνώμη που σας διακόπτω, βλέπω ακόμη και περιοχές όπως είναι η Κόσο, ήταν ενιαία ξηρά. Ναι, ήταν καλά, το καταλαβαίνω. Ενωμένη με τη Μικρά Ασία. Ή η Μυτιλίνη, ας πούμε. Ναι, πιο πάνω. Όλοι αυτοί. Μάλιστα.
Όλο. Εδώ και πέρα, ηχείος κατά... βλέπω εκεί απέναντι. Ηχείος, μάστε, ναι, είναι μάστε. Αυτή. Μα δεν υπήρχε νότιος Ευωϊκός, δεν υπήρχε ο Σαρωνικός, δεν υπήρχε ο Κορινθιακός. Ήταν μια λίμνη. Μια λίμνη. Λίμνη την εποχή. Προσέξτε εδώ, ο Σαρωνικός, θα σας δώσω, αν μπορέσω, και το βίντεο. Εδώ, σε αυτές τις περιοχές λοιπόν τώρα τι κάνουν. Κατοικούσαν άνθρωποι. Πριν 18.000 πριν 18.000 χρόνια. Όπου, τότε δηλαδή που άρχισε η στάθμη να ανεβαίνει. Ο άνθρωπος τότε, ο Homo, ο Αιγαίος, πείτε τον όπως θέλετε, ήταν τροφοσυλλέκτης και κυνηγός. Αυτό ήταν. Δεν είχε ακόμα φτιάξει την εστία του ως θεά. Προσέχτε. Αρχίζει λοιπόν να ανεβαίνει τώρα η στάθμη της θάλασσας. Να κάνουμε ένα ψυχογράφημα του ανθρώπου που κατοικούσε εκεί. Και κάποια στιγμή, ενώ ζούσε μια χαρά, αισθάνεται ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Ανεβαίνει ένα χρόνο, ανεβαίνει δύο. Υπόψη, η ταχύτητα της ανόδου έχει μετρηθεί και φτάνει μέχρι και τα 5 εκατοστά το χρόνο, μάξιμο. 5 εκατοστά το χρόνο σημαίνει ότι σε 10 χρόνια έχω 50 εκατοστά. Σε 40 χρόνια που ζούσαν οι άνθρωποι έχω 2 μέτρα. Για σκεφτείτε να έχετε εσείς ένα σπιτάκι πολύ ωραίο το εξοχικό σας στην παραλία, σε 40 χρόνια να ανέβει 2 μέτρα, έτσι, και στην πιλωτή σας που αφήνετε το αυτοκίνητό σας να μην μπορείτε να μπείτε μέσα. Άρα μου λέτε αλλάζει η ψυχοσύνθεση αυτού του πληθυσμού. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν θα αλλάξει. Λογικό όμως. Είναι. Προφανώς. Δεν είναι λογικό. Προφανώς. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν να ανεβαίνει η στάθμη. 10 χρόνια, 100 χρόνια, 200 χρόνια, 1000 χρόνια, 2000 χρόνια, 10.000 χρόνια μέχρι το 6.000 πριν από σήμερα. Μέχρι το 4.000. Τι θα έκανε. Τι θα έκανε ένας σύγχρονος άνθρωπος. Δεν θα πήγαινε πρώτα και κύρια να αφήσει κάποιο τάμα στην Παναγιά της Τίνου ή στον Άγιο Τίτο εδώ για να σταματήσει πια αυτό το πράγμα. Ένα. Δεν θα του δημιουργήθηκε και η απορία. Καλά ρε παιδιά, τι συμβαίνει. Μέχρι πριν από λίγο είμαστε μια χαρά. Τι γίνεται τώρα. Ποιος δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Ποιος κάνει τη στάθμη να ανεβαίνει. Ποιος. Και δεν είναι αυτό, έχουμε και σεισμούς εμείς. Έτσι δεν είναι. Και δεν είναι αυτό, έχουμε και βροχές που αλλάζει το κλίμα. Αλλάζει, όχι μόνο ως προς τη στάθμη, αλλάζει η θερμοκρασία, αλλάζουν οι άνεμοι, αλλάζουν τα πάντα. Πάμε λοιπόν παραπέρα να δείτε. Πάμε στο επόμενο. Για προσέχτε. Εδώ είναι πριν από 12.000 χρόνια. Έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται. Έχουν περάσει 6.000 χρόνια έχουν από τον προηγούμενο. Έχουν περάσει 6.000 χρόνια. Και εδώ πάμε στη σημερινή, στο 10, πριν 10.000 χρόνια. Βλέπετε. Εδώ ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί ο Ευωϊκός. Ο Ευωϊκός. Πάμε λοιπόν παραπέρα και πάμε εδώ και εδώ. Αυτά είναι τα διαδοχικά στάδια. Αυτά είναι εδώ. Ο Πειραιάς η Αθήνα. Δεν υπήρχε ούτε Σαλαμίνα, ούτε Αίγινα, ούτε τίποτα. Πέρναγες με τα πόδια από την Αθήνα, από το Φάλιρο και πέρναγες στην Πελοπόννησο. Και αρχίζει και γίνεται. Εδώ είναι όλα μαζί, 2 λεπτά, και εδώ θα προσπαθήσω, αν τα καταφέρω, αυτή είναι η κατάσταση στα 18.000. Αρχίζει λοιπόν η άνοδος της στάθμης θάλασσας και αρχίζει να γίνεται αυτό. Εσείς μένετε και βλέπετε σιγά σιγά να ανεβαίνει η στάθμη. Να ανεβαίνει η στάθμη ακόμα. Τώρα δημιουργείται σιγά σιγά η Αίγινα. Έτσι απομονώνεται από τα άλλα νησάκια. Και φτάνουμε σε ένα σημείο, δημιουργείται η Αίγινα και η Σαλαμίνα. Ποιος είναι πατέρας της Αίγινας. Ξέρετε ποιος είναι. Ο Ασοπός ποταμός. Ποιος κάνει τη θάλασσα, ποιος γεμίζει τη θάλασσα. Ένας ποταμός που φέρνει περισσότερα νερά. Γιατί, διότι τα νερά, οι βροχοπτώσεις που είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο αυξάνονται και οι βροχοπτώσεις. Άρα, φέρνω περισσότερα νερά, έχει επιβεβαιωθεί βέβαια και με άλλες γεωλογικές παρατηρήσεις που δεν έχουμε τώρα το χρόνο να πούμε. Άρα, ο Ασοπός είναι αυτός που γέμισε. Ο μπαμπάς λοιπόν της Αίγινας είναι ο Ασοπός. Έρχομαι λοιπόν τώρα. Ο μπαμπάς της Αίγινας είναι ο Ασοπός. Αμέλα όμως που με τον ίδιο τρόπο
δημιουργήθηκε και ο Νότιος Εβοϊκός την ίδια εποχή. Ποιος μπαμπάς είναι της Εύβοιας? Ο άλλος ασωπός, αυτός που είναι στα σύνορα μεταξύ Αττικής και Βοιωτίας. Αυτός που σήμερα είναι ομολυσμένος ότι έχει απομείνει. Αυτός. Προσέχτε. Ο Νότιος όμως Εβοϊκός δεν έχει, συνδέεται μέχρι πριν από 5.000 χρόνια με το Βόρειο Εβοϊκό. Άρα ο Βόρειος Εβοϊκός δέχεται τα νερά ενός άλλου ασωπού που είναι στη Φθιώτιδα. Mm. Έχω λοιπόν ασωπό στη Φθιώτιδα, ασωπό εδώ, ασωπό εκεί, ασωπό στην Πελοπόννησο, γιατί και εκεί τα νερά έρχονται και πέφτουν μέσα στον Κορινθιακό και γεμίζει ο Κορινθιακός και ενώνεται με τον Πατραϊκό κάποια στιγμή. Εγώ θα ήθελα να το ξαναδούμε αυτό το διαδραστικό, ναι, αν είναι εύκολος βέβαια, ο χειρισμός αυτή τη στιγμή, ναι, γιατί ναι. Νομίζω ότι για πρώτη φορά οι τηλεθεατές μπορούν να διαπιστώσουν. Φανταστείτε, όχι. Αυτό είναι πριν 18.000 χρόνια. Αυτό είναι πριν 18.000. Φανταστείτε όμως εσείς. Ανεβαίνει, ναι, ναι. Οι κάτοικοι. Ας πούμε ότι μένετε εκεί που μετασχηματίστηκε η Αίγυπτος. Εδώ πέρα. Εδώ. Ναι. Ας πούμε εδώ πέρα. Περίπου αισθάνεσαι ότι είσαι στο κέντρο μια ταιριά. Στο κέντρο μια ταιριά. Μάλιστα. Και ο πρωτόγονος άνθρωπος, ο τροφοσυλλέκτης ακόμα, πού ζει? Ζει στα χαμηλότερα σημεία. Σωστά. Ζει εκεί που έχει νερό, εκεί που έχει ποτάμι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπόψη ότι εδώ δεν έχω εδώ μέσα. Εδώ κατέληγε ο Κηφισός. Δηλαδή το ρεύμα του Κηφισού με όλους τους παραπόταμους του κατέληγε εδώ. Και εδώ υπήρχε μια λίμνη. Για πάμε λοιπόν στην εφαρμογή σας, σας πάμε, παρακαλώ. Λοιπόν τώρα. Κάθεσε λοιπόν εδώ ως κάτοικος τροφοπαραγωγός και βλέπει συνεχώς να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Για προσέχτε. Προσέχτε. Σιγά σιγά. Να. Συνεχώς αυτό, σας είπα, με ταχύτητα που φτάνει τα 5 εκατοστά, μπορεί να φτάσει τα 5 εκατοστά, 2-3. Έχουμε διακυμάνσεις, δεν έχουμε. Προφανώς. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα δημιουργηθεί μια κοινωνικο-ψυχολογική κατάσταση τέτοια που θα λέει, ωραία, ποιος δημιουργεί αυτά τα πράγματα? Ποιος? Το ερώτημα αυτό δεν είναι αυτονόητο? Μήπως είναι κάποιος που έχει τόσες δυνάμεις που δεν τις έχει ούτε ο βασιλιάς μου, ούτε ο μάγος μου, ούτε ο Θεός που πιστεύω μέχρι τώρα, ίσως που κάποιος πίστευε. Ποιοι είναι αυτοί? Μα αυτοί είναι οι τιτάνες, είναι οι γίγαντες. Οι γίγαντες και οι τιτάνες είναι η τρίτη γενιά θεοτήτων στο γενεαλογικό δέντρο του Ισίωδου. Γαία, ουρανός, τιτάνες, γίγαντες. Πάμε όμως τώρα πίσω. Εγώ χαίρομαι γιατί απόψε μας κάνετε φοβερό ταξίδι. Εδώ έχω τον Εβοϊκό, προσέχτε, το Εβοϊκό. Mm. Εδώ είναι 18.000. Εδώ υπήρχε μια λίμνη. Όλοι αυτοί εδώ, ο Μαραθώνας είναι κάπου εδώ πέρα. Όλη αυτή η διαπεριοχή κατοικεί του από ανθρώπους. Ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και τι είναι, να το, για προσέχτε, προχωράμε. Η Εύβοια δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, προχωράμε, η Μακρόνησος είναι ακόμα ενωμένη, έτσι. Προχωράμε και φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση, εδώ, βλέπετε. Άρα η Εύβοια ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ταιριάς, λέτε, της Αττικής. Και με την της Αττικής, σωστά. Με την άνοδο και της βιωτίας, αττικοβιωτίας να το πω έτσι. Όλη και με την άνοδο της στάθμης χωρίς. Αρχίζει η απόσπαση. Η απόσπαση. Και κάπως έτσι προέκυψε η Μακρόνησος. Ναι. Μετέπειτα ονόμαστο το νησί. Λοιπόν, το καταλάβαμε. Δηλαδή αυτό δημιουργεί. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα πότε. Ερχόμαστε σε αυτή εδώ την κατάσταση. Συγγνώμη. Ερχόμαστε σε αυτή εδώ την κατάσταση. Εδώ σταθεροποιούνται. Εδώ πλέον η δραστηριότητα των εχθρικών θεών, των τιτάνων, των γιγάντων, των κυκλόπων κλπ. Που δείχνουν όλοι ότι είναι υπερδύναμη κλπ. Σταματά. Σταματάει. Γιατί? Διότι παράλληλα παρακαλούσαν και κάποιους άλλους θεούς για να τους βοηθήσουν. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι θεοί? Είναι η τέταρτη γενιά θεών. Είναι ο Δίας, είναι ο Ποσειδώνας, είναι ο Πλούτονας, είναι η Εστία, η Δήμητρα, έτσι, και η Ήρα. Αυτοί είναι οι έξι μεγάλοι πρώτοι θεοί. Δεν είναι οι άλλοι το δωδεκάθεο, προσέχτε. Σωστό. Είναι οι έξι πρώτοι μεγάλοι θεοί. Παράλληλα όμως, αυτοί που γέμιζαν τα νερά είναι οι ποταμοί. Οι ποταμοί είναι και αυτοί θεοί.
της ίδιας γενιάς. Αλλά δεν έχουν τον ίδιο πατέρα. Έχουν τον ωκεανό και την Τύθη. Εξού ο Αχελλαίος θεωρούταν και θεός. Βεβαίως. Όλοι οι ποταμοί ήταν θεοί εκτός από τον απορισμένους. Έτσι δεν είναι. Το λέω για τον Αχελλαίο και γιατί έχετε μελετήσει την περιοχή. Και γιατί υπήρχε και το γνωστό αφήγημα ότι οι νύμφες που δεν τον θεωρούσαν Θεό και δεν ανέπεμπαν δέηση και σε αυτόν, τιμωρούντουσαν κατά αυτόν τον τρόπο. Το τουλάχιστον έτσι τα έχουμε μάθει στην μυθολογία. Γι' αυτό σας το λέω. Βεβαίως. Ακριβώς αυτό είναι. Σας έφερα λοιπόν το παράδειγμα με τον Διόδωρο τον Σικελιώτη που λέει για την πλημμύρα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο φυσικογεωλογικό, όπως σας έδειξα εδώ και απεδείχθη, που εξελίχθηκε μεταξύ του 18.000, γενικά λέμε τώρα, και του 6.000. Και πιο πριν ακόμα, του 7.500. Αυτή η περιγραφή πώς έφτασε εδώ. Με την ίδια λογική πώς φτάνει η περιγραφή της δημιουργίας των Εχινάδων νήσων όταν αυτές αποτελούσαν ξηρά μέχρι το 18.000. Με τον ίδιο τρόπο. Πώς μεταφέρθηκε αυτή η παραδοχή. Οι Εχινάδες, να πω για τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν, αν ενθυμούμε καλά, είναι στο Δέλτα ουσιαστικά, έτσι δεν είναι, του Αχελλαίου. Είμαστε μεταξύ Ετωλοκαρνανίας και Επτανήσου ουσιαστικά. Λοιπόν, θα φτάσω γιατί το έχω ήδη μέσα, αλλά να μην το χαλάσουμε τα. Προσέχτε. Όχι, μην το χαλάσετε. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή εδώ είναι μία εικόνα το 18.000 της έκτασης που είχαν καταλάβει οι παγετώνες στον ευρωπαϊκό χώρο. Εδώ είναι το Λονδίνο. Μπροστά όλο αυτό που είναι γραμμοσχιασμένο με κατακόρυφες, με κάθετες γραμμές, είναι permafrost. Permafrost είναι αυτό που είναι σήμερα στην τούντρα, στη Σιβηρία. Σωστά. Εκεί δεν μπορεί να έχω καλλιέργεια. Έτσι. Τι πολιτισμός θα αναπτυχθεί εκεί πέρα. Πείτε μου, τι πολιτισμός μπορεί να αναπτυχθεί αφού δεν κατοικείται από ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και μερικοί άνθρωποι. Μερικοί άνθρωποι υπήρχαν, οπωσδήποτε. Δεν λέω ότι δεν. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό με αυτό που γίνεται στον Αιγαϊκό χώρο, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, να το πω έτσι. Θα σας δείξω λοιπόν τώρα. Τον Μινωικό, τον Μυκηναϊκό. Θα σας δείξω λοιπόν τι επικρατεί στον Μυκηναϊκό χώρο. Για προσέχτε. Εδώ είναι η Ιταλία. Έτσι, τα Απένινα ήταν ενωμένα με τη Σικελία και ήταν, άφηναν μία μικρή δίωδο κάπου εδώ μεταξύ της Τινησίας και έρχονται τα νερά. Εδώ οι θερμοκρασίες είναι 7 και 8 βαθμούς. 8 βαθμοί, έτσι. Εδώ 17, 18, 20 κλπ. Ο Homo sapiens δεν είναι τόσο ανόητος που να προτιμάει να ζήσει στους 7, στους 7 και όχι στους 17 και στους 18. Αυτή η ιστορία, ξέρετε, μιλάτε σε ένα νησί που συνεχίζεται και στις μέρες μας. Γι' αυτό έχουμε και τουρισμό. Μα αυτό σας λέω. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη διακοπή. Ο χρόνος μαζί σας κυλάει γρήγορα και έναν φόβο έχω απόψε. Να προλάβουμε να πούμε όσο το δυνατόν περισσότερα και ενώ έρχονται διαρκώς ερωτήματα και παρατηρήσεις. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Κοντά μας είναι ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κύριος Ηλίας Μαριολάκος. Περιττό να πω το τι γίνεται από μηνύματα που σπέβδουν να πάνε πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Εσείς μας έχετε πάει στο 18.000, θέλω να το υπενθυμίσω στους τηλεθεατές. Ναι. Και εδώ προσπαθώ να με φέρω στο 1.700. Βεβαίως. Αλλά για συνεχίστε λίγο παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάτε, για να δώσω και μία απάντηση. Έχει εντυπωσιάσει πάντως αυτό που είπατε με τους ασωπούς, έτσι, ότι είναι οι μπαμπάδες τελικά νησιών. Μα γι' αυτό είναι και θεοί. Και θεοί. Είναι θεοποιημένοι. Και πότε είναι θεοποιημένοι? Τότε που έχουν πολλά νερά. Μάλιστα. Δηλαδή, πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Απαντήσω εδώ. Καταρχήν, οι Κρήτες, οι πολύ παλιότεροι από τη Μινωική εποχή, ενώ οι κάτοικοι από την Νεολιθική εποχή λοιπόν, που δεν ονομάζονται Μινωίτες ακόμα, έτσι δεν είναι, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ναυτιλία. Πρέπει να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Καθοριστικό. Εγώ νομίζω ότι επειδή διαφοροποιείται η φυσικογεωλογική εξέλιξη της Κρήτης σε σχέση με τις Κυκλάδες, γι' αυτό και προηγείται στον πολιτισμό όλων. Η Κρήτη δεν χωρίστηκε σε κομματάκια, όπως οι Κυκλάδες επιμέρους νησιά. Έχω μία εικόνα κάπου,
δείχνει ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν επηρέασε πολύ την Κρήτη. Με αποτέλεσμα να μην είχε αυτούς τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες. Είχε άλλους, είχε τα σεισμικά φαινόμενα. Ναι, άλλο. Τα τσουνάμι αργότερα, ναι. Μικρά τσουνάμι είναι. Μικρά. Εδώ, δεν είναι μεγάλα. Ναι, τσουνάμι. Αλλά έχουμε ακούσει τα θαλάσσια να σηκώθηκε 7 μέτρα. Άλλο. Έχουμε τους σεισμούς. Μάλιστα. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Εδώ λοιπόν, προσέξτε να δείτε, αυτό εδώ είναι καθοριστικό. Έχουμε εδώ γραμμή Β, βλέπετε αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι το όριο, ναι, της δενδρόδους βλάστησης το 18.000. Δηλαδή, μέχρι εκεί έχουμε μέχρι εκεί. Δενδρόδι. Από εδώ και βόρεια, ναι, δεν είχαμε βλάστηση δενδρόδι. Σήμερα... Ούτε Βόρειο Ιταλία από ό,τι βλέπω. Ούτε Βόρειο Ιταλία. Ούτε Βόρειο Ιταλία. Η Ιβηρική βεβαίως ήταν όλη από ό,τι βλέπω ουσιαστικά. Από εδώ και κάτω. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα η ίδια γραμμή είναι αυτή εδώ η Α. Εδώ τη βλέπετε. Σωστά. Δηλαδή... Από το 18.000 μέχρι το 6.000 έχει διανύσει όλη αυτή την απόσταση η βλάστηση. Η βλάστηση. Οι παγετώνες ήταν μέχρι εδώ, βλέπετε. Από εδώ και πάνω ήταν Σκανδιναβία, Βαλτικές χώρες, Βόρεια Γερμανία, Σκωτία, Αγγλία κλπ. Είναι για αυτά που σας λέω. Εδώ αυτό το περάσαμε. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν τώρα. Να δούμε πώς δημιουργήθηκαν οι θεοί. Κανένας, λέει, δίας και λοιπά. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δίνω μια εξήγηση. Εγώ προσπαθώ να ταυτίσω, μα να συσχετίσω γεωλογία, γεωγραφία και μύθους και θεογονία. Και ανθρωπογενές περιβάλλον και δηλαδή. Θεογονία. Εγώ νομίζω ότι στο 18.000 εδώ μόλις ξεκίνησα δημιουργούνται οι πρώτες γενιές των Τιτάνων, των γιγάντων. Και αμέσως παράλληλα δημιουργούνται και οι θεοί που προσπαθούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Δεν καταφέρνουν όμως, γιατί τα φυσικογεωλογικά φαινόμενα εξέλιξαν μέχρι εδώ. Εδώ πλέον τελείωσαν οι Τιτάνες, γίνεται και η Τιτανομαχία και ξεμπερδεύουμε με τους Τιτάνες και κυριαρχούν οι θεοί. Προσέχτε, τους έχουμε αδικήσει τους θεούς των Ελλήνων. Δυστυχώς τους έχουμε αδικήσει. Οι θεοί των Ελλήνων, προσέχτε, αν διαβάσει κανένας την Οδύσσια 15.35, το Α, στη Ραψοδία Α, λέει ότι ο Δίας συγκάλεσε σε σύσκεψη όλους τους θεούς του Ολύμπου στην αίθουσα συσκέψεων για να αποφασίσουν για την τύχη του Οδυσσέα μετά από τις παρακλήσεις της Αθηνάς. Διαπιστώνουν βέβαια ότι λείπει ο Ποσειδώνας, ο οποίος Ποσειδώνας είχε πάει να συμμετάσχει σε εκατόμβες στους Αιθίωπες της απόμακρης Ανατολής. Το αφήνω αυτό. Μπορείτε να μου πείτε ή να μου πει κάποιος από τους τηλεθεατές και κάποιος από τους συμπατριώτες μας σε ποιο άλλο θεοκρατικό καθεστώς ο Θεός συγκαλεί τους άλλους θεούς για να συζητήσουν και να συναποφασίσουν. Άρα μου λέτε ότι από τη μήτρα του έχει στοιχεία δημοκρατίας. Αυτό μου λέτε. Εγώ αυτό λέω, αλλά το λέτε κι εσείς. Και νομίζω ότι η μήτρα της δημοκρατίας, των δημοκρατικών διαδικασιών, ανεξάρτητα το πότε εισήχθη η ορολογία ως πολιτεία, είναι στους θεούς του Ολύμπου. Είναι ολόκληρη αντίληψη, λέτε, και κουλτούρα που κουβαλιέται. Αυτό δεν σημαίνει. Ο Δίας, ο Μέγας Δίας, συγκαλεί σε σύσκεψη, σε συνέλευση. Να συζητήσουν και να συναποφασίσουν. Η δημοκρατία αυτά δεν είναι τα κυρία στοιχεία. Άρα, δεν είναι απλώς... Και επειδή λείπει ο ένας, γίνονται και 11, δηλαδή δεν θα έχει ισοψηφία ούτως ή άλλως. Έψαξαν να το βρουν. Ναι. Αυτό έχει άλλη διάσταση. Προφανώς. Την οποία θα έχω τη γνώμη ότι κάπου θα μπορέσουμε να λυπούμε, αν έχουμε χρόνο. Άρα οι άνθρωποι που φτιάξαν, που δημιούργησαν αυτούς τους θεούς, τους έδωσαν τέτοιες ιδιότητες σαν τις δικές τους. Άρα οι παλαιότερες γενιές
πρέπει να ήταν έμφυτη αυτή η συνεργασία και η συζήτηση για την, για να αποφασίσουν. Άρα το Αιγαίο δεν είναι μόνον το ηλιόλουστο Αιγαίο. Το Αιγαίο δίνει αφορμή στον άνθρωπο να κυκλοφορεί έξω με τον ήλιο, με την ηλιοφάνεια, με το ωραίο του κλίμα που δεν έχει μουσώνες, τυφώνες, δεν έχει τίποτα από αυτά. Αλλά όταν ένας άνθρωπος κυκλοφορεί από το πρωί μέχρι το βράδυ άνετα έξω, θα έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Αρχίζει στην αναστροφή, λέτε. Αρχίζει στην αναστροφή. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό εδώ στην Ελλάδα αναπτύχθηκε όλη αυτή η δημοκρατική κουλτούρα, κατά την προσωπική μου άποψη. Εγώ γεωλόγος βέβαια, ούτε νομικός είμαι, ούτε φιλόλογος κλπ. Νομίζω όμως ότι αυτή τη διάσταση δεν την έχουμε δώσει στα παιδιά μας στο γυμνάσιο. Που για μένα είναι καθοριστική. Λέτε λοιπόν ότι τελικά η δημιουργία κοινωνιών και πολιτισμών σε αυτή την περιοχή είναι, τουλάχιστον γιατί δεν μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή που είμαστε αλλού, τώρα είμαστε καλωδιωμένοι, τουλάχιστον στην περίοδο που ο άνθρωπος συμβαδίζει με το φυσικό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον είναι αυτό που τροφοδοτεί ή πυροδοτεί τις δημιουργίες των κοινωνιών εκείνων, των όποιων κοινωνιών. Γι' αυτό λοιπόν η δική μου άποψη είναι ότι δεν είμαστε ο περιούσιος λαός όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Νομίζω ότι δεν έχουν δίκιο, αλλά είναι ο περιούσιος τόπος. Ο Αιγαίακος και ο περιαγιακός χώρος. Όποιοι και να ήσαν εδώ, σε βάθος χρόνου θα φτάναν να γίνουν Έλληνες με την έννοια την οποία δίνουν. Δηλαδή η συμπεριφορά τους εννοώ. Όχι. Προφανώς. Εντάξει. Προχωρείτε. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στον Αχαιολόγο, εδώ που... Ο Αχαιολόγος είναι ο ποταμός, αλλά πώς, παρουσιάζεται με αυτό το σχήμα. Ο μύθος τι λέει, ο Ηρακλής φτάνει λέει στην Καλυδόνα και, είναι, και παλεύει με τον, Αχαιολόγο για τη Διάνυρα. Αυτός είναι ένας νέος μύθος που συνδέεται με τα υδραυλικά έργα τα οποία έγιναν στον Αχαιολόγο. Οι Εχινάδες όμως. Ο δεύτερος μύθος αναφέρεται στη σχέση του Αχαιολόγου με τις Εχινάδες. Τι λέει, λέει ότι οι Εχινάδες ήταν νύμφες οι οποίες ζούσαν στις όχθες του ποταμού. Και κάθε τόσο έκαναν σπονδές να τιμήσουν διαφόρους θεούς. Ξέχασαν όμως πολλές φορές τον Αχαιολόγο. Οπότε είδε και από εδώ ο Αχαιολόγος, λέει για καθίστε εδώ δίπλα από μένα τρέφεστε, δίπλα σε μένα κάθεστε, ζείτε, απολαμβάνετε τη ζωή και λοιπά, και δεν με τιμήσατε ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν τις πιάνει λέει ο μύθος και τις ρίχνει στη θάλασσα και γίνονται νησιά. Για να δούμε πώς έγιναν τα νησιά αυτά. Αυτό το γράφημα σας το έχω δείξει πώς ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς εδώ να δούμε ποια ήταν η κατάσταση 18.000 χρόνια πριν. Αυτή ήταν η κατάσταση. Πριν από 18.000 χρόνια η Κεφαλονιά με τη Ζάκυνθο ήταν ενωμένες. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ο Αχαιλός που σήμερα φτάνει εδώ ή έφτανε μέχρι εδώ. Η στάθμη της θάλασσας αρχίζει να ανεβαίνει. Αρχίζει λοιπόν να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Και πάμε στα διάφορα. Εδώ βλέπετε, εδώ αποχωρίζεται. Αρχίζουν οι αποσπάσεις. Αρχίζουν οι αποσπάσεις και η σημερινή κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αν πάμε εδώ τώρα, εδώ, αυτή ήταν, μιλάω, τώρα δεν έχω τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά μέσα, αλλά εδώ προσέχετε πώς πάει σιγά σιγά. Βλέπετε, αρχίζει να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Αυτά εδώ είναι λόφοι μέσα στην πεδιάδα. Ανεβαίνει η στάθμη, οπότε μένουν οι λόφοι ως νησιά. Πείτε μου, υπάρχει διαφορά καμία μεταξύ του μύθου και της φυσικογεωλογικής εξέλιξης της περιοχής? Πότε αυτό? 18.000 χρόνια ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε πριν από 6.000 χρόνια. Ερωτώ, αυτό το χρονικό διάστημα τι γλώσσα μίλαγαν
πώς έφτασε αυτός ο μύθος στις μέρες μας. Με το ίδιο σκεπτικό που έφτασε ο μύθος στις Σαμοθράκης. Είναι υπερβολή να πω ότι ο μύθος αυτός έχει έναν φυσικογεωλογικό πυρήνα που ανταποκρίνεται στη φυσικογεωλογική εξέλιξη της περιοχής. Πείτε μου. Όχι. Λέει εδώ ένας τηλεθεατής. Ναι. Δεν ξέρω πώς του ήρθε τώρα ακούγοντά σας. Ναι, παρακαλώ. Ο Ηρακλής συνδέεται με το Ηράκλειο κατά τη δική σας ερμηνεία με ποιο τρόπο? Μισό λεπτό, να φύγουμε λιγάκι από το φιλολογικό, αρχαιολογικό και ιστορικό. Αλλά ο γεωλόγος πώς το προσεγγίζει? Κοιτάτε, δεν έχω εντρυφήσει. Οπωσδήποτε ο Ηρακλής έχει έρθει εδώ, είναι γνωστό. Έχει έρθει. Τώρα, τη σχέση του Ηρακλείου με το Ηράκλειο κλπ. Δεν μπορώ εγώ, γιατί δεν είμαι φιλόλογος, δεν είμαι ιστορικός. Το κρατώ. Εκείνο που με ενδιαφέρει όμως είναι το εξής, ότι ο Ηρακλής είναι ένας νέος ήρωας, η Κρήτη. Εάν περιοριστούμε στο Μίνωα και στον Ηρακλή, αδικούμε ουσιαστικά τη συμμετοχή της Κρήτης και των Κρητών στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθε. Εσείς υποστηρίζετε ότι Μυκηναίοι, Κρήτες, έχουν φτάσει με βάση τα γεωλογικά φαινόμενα? Μας είπατε το διπλό πέλεκι, μας δώσατε ένα ζήτημα. Έχουν πάει κι αλλού? Οι Κρήτες. Ναι. Κοιτάτε, ό,τι έχει περιγραφεί και αναφέρεται σε περιόδους πριν από το 1700, γύρω στο 2000-2500 π.Χ. εννοώ, αυτά πρέπει να είναι οι Κρήτες, οι προμηνοήτες ουσιαστικά, οι πριν από το Μίνωα Κρήτες. Όταν λοιπόν έχουμε εμείς ενδείξεις πόλεις, λιμάνια στις Ινδίες, όπου είναι τώρα τελευταία, τα έχουμε τα τελευταία χρόνια, 2.500 χρόνια εμπορικά λιμάνια, όχι ένα και δύο, μιλάω στις δυτικές ακτές των Ινδιών, όταν ο Ηρακλής έχει φτάσει στην Άωρνο Πέτρα. Άωρνος Πέτρα είναι στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν και Ινδιών, εκεί που κατάφερε ο Αλέξανδρος να ανέβει, ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά πότε, 1000 χρόνια μετά, όταν η ελληνική μυθολογία αναφέρει ότι στις Ινδίες είχαν φτάσει ο Διόνυσος και ο Πάνας, και όταν η ίδια μυθολογία αναφέρει ότι την Παταλιπούτρα, τα Παλίμποθρα, τα ίδρυσε ο Ηρακλής και έφτιαξε τείχη εκεί που είναι η σημερινή Πάτνα, η πρωτεύουσα του Μπιχάρ, του βασιλείου Μπιχάρ, στις Ινδίες, στο Γάγκη. Εντάξει, αν όλα αυτά είναι ψεύδι, εντάξει. Θα μπορούσε να είναι κατασκευές των Ελλήνων έξαψης της φαντασίας και γνώσης καλής της γεωγραφίας, θα σας πει κάποιος? Βεβαίως. Να, ευχαριστώ, να δώσω και μία απάντηση. Ναι. Εάν μου πείτε εσείς... Γιατί υπάρχει και μία αρχή ότι οι Έλληνες ήταν πολύ καλοί παραμυθάδες, βγάζαν πολύ καλές ιστορίες. Δηλαδή, για να σας συντριγκάρω και λίγο, να δούμε πώς το προσεγγίζετε. Χαίρομαι για την ερώτηση. Ναι, ναι. Όταν όμως έρχεται ο μυθοπλάστης και σας λέει ότι η απόσταση από αυτό το νησί μέχρι το άλλο είναι 900 χιλιόμετρα και πάτε εσείς σήμερα μετά από 4.000 χρόνια, 3.000 χρόνια, 3.500, και μετράτε την απόσταση και είναι η ίδια. Αυτό είναι παραμύθι? Ένα. Σύμπτωση. Προσέξτε, σύμπτωση. Φεύγω λοιπόν από αυτό το νησί και πάω σε ένα άλλο νησί που είναι δυτικά από αυτό. Και λέω ότι αυτό το νησί που απέχει 900 χιλιόμετρα από τη Βρετανία, το άλλο νησί που απέχει από αυτό το νησί που το ονομάζω Γηγία, αυτό το νησί απέχει τα ίδια χιλιόμετρα. Και εκεί συμπίπτει η σημερινή μέτρηση με τη μέτρηση που έκαναν οι της μυθολογικής εποχής ναύτες. Προσέξτε, αυτό... Μιλάμε για αποστάσεις. Βέβαια δεν είναι σε μέτρα. Σωστά. Αλλά είναι σε ημέρες με το ταξιδιού με πλοίο. Φάσεις σελήνης. Ναι. Σχέση με τους πλανήτες. Ναι. Προφανώς υπήρχε το δικό τους μετρικό σύστημα. Ωραία. Μπράβο. Όταν αυτά συμπίπτουν. Και σας λέει λοιπόν. Προσέχτε τώρα. Αφού φτάσουμε λοιπόν εκεί. Εκεί φυλάκισε ο Δίας τον Κρόνο. Εντάξει. Και η φυλακή, μιλάμε τώρα για πότε, για το 1500-1300 π.Χ. Το σπήλαιο που είχε φυλακίσει ο Δίας
τον Κρόνο, χάνεται ο ήλιος μόνο μία ώρα την ημέρα το καλοκαίρι. Πού θα το βάνετε, στην Αφρική? Δηλαδή, δεν κατάλαβα πόσο με πόσο μεγαλύτερη ακρίβεια χρειάζεται για να βρω ποιο σημείο είναι περίπου. Είναι λίγο νότια από τον πολικό κύκλο. Και έρχεται λοιπόν τώρα και συνεχίζει και λέει: δυτικά από αυτό το νησί υπάρχει μια μεγάλη ήπειρος, την οποία κατοικούν Έλληνες, σε ένα κόλπο. Πότε αυτά? Πριν από την εποχή του Ηρακλή. Και πάτε και βρίσκετε εσείς μεταλλεία στην Αμερική που είναι 2.500 χρόνια π.Χ. μέχρι 1050 π.Χ. Δηλαδή, μινωική εποχή, σιγά μέχρι την κατάρρευση της Μυκηναϊκής εποχής. Αν όλες αυτές οι συμπτώσεις είναι συμπτώσεις και όλη αυτή η φαντασία των μυθοπλαστών είχαν τόση φαντασία με τέτοια ακρίβεια, μετρημένη κλπ. Τι να σας πω. Πάντως βλέπω επιμένετε γεωλογικά, γεωγραφικά, και θέλω να πάμε λίγο πιο κάτω, σχεδόν το φανερώσατε κλικάροντας, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι μια ιστορία που οι δήμονες τη γνωρίζουν βεβαίως, αυτή την υπόθεση. Ο πολλής κόσμος λίγα έχει ακούσει. Ναι. Ελάτε παρακαλώ πολύ. Πάμε λιγάκι Πύρη Ρέης. Μάλιστα, πάμε στον Πύρη Ρέης. Λοιπόν, πριν προχωρήσετε εδώ, ναι, πριν το ανοίξετε, ναι, θέλω να πω ότι οι Έλληνες περισσότερο Πύρη Ρέης ξέρουν το περίφημο ωκεανογραφικό, που δημιουργεί διάφορα προβλήματα στη σχέση μας με την Τουρκία. Ο Πύρη Ρέης βεβαίως, πρέπει να πούμε, ότι είναι ίσως μία από τις πιο φωτισμένες ναυτικά φυσιογνωμίες, όχι μόνο της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά με παγκόσμια διάσταση. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Λοιπόν, για ελάτε. Πείτε μου καταρχήν γιατί πατήσατε πάνω στους χάρτες του Πύρη Ρέης. Να σας πω γιατί. Διότι μια ομάδα ιστορικών, όπως γράφω και εκεί, ανακαλύπτει, που πήγε το 1929 με επικεφαλής ένα θεολόγο. Μια Πύρη γερμανική... Ρέης είχε αναλάβει προσωπικά να πατήσει στην Κρήτη, το ξέρετε αυτό. Ναι, το ξέρω. Έχει φτιάξει και πολλούς χάρτες στο Αιγαίο. Ακριβώς. Ωραίους χάρτες. Εντάξει, για την εποχή. Για την εποχή του, προφανώς. Για την εποχή εκείνη. Έτσι. Λοιπόν, το 1929. Πάνε λοιπόν στη Μεγάλη Βιβλιοθήκη και ανακαλύπτουν μεταξύ άλλων και χάρτες που από ό,τι φαίνεται σχεδιάστηκαν το 1513. Είναι από τον περίφημο ναύαρχο αυτόν τον Πύρη Ρέης που λέμε. Ο Πύρη Ρέης υπόψη είναι και ένας χαρτογράφος πολύ καλός. Ανάμεσα λοιπόν στους χάρτες, ναι, βλέπουν και ένα χάρτη. Αυτόν εδώ το χάρτη. Ο οποίος χάρτης αυτός τι δείχνει? Δείχνει εδώ την Αφρική, αν μπορεί να τη δει κανένας, έτσι δεν είναι? Εδώ είναι το Γιβραλτάρ, σε αυτό το σημείο. Εδώ είναι η Νότια Αμερική, βλέπετε. Και στη συνέχεια βλέπουν εδώ να επεκτείνεται, να προεκτείνεται μάλλον, η ξηρά προς αυτή την περιοχή. Από τη γη του Πυρός και κάτω δηλαδή. Από τη γη του Πυρός και κάτω και προς τα ανατολικά. Ξηρά. Προσέξτε. Ξηρά. Ξηρά, ναι, το έχει μέσα. Ο χάρτης αυτός είναι, ας πούμε, του 1513. 1513. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι λοιπόν το εξής. Τι είναι αυτή η ξηρά καταρχήν? Και γιατί ξηρά? Όταν ξέρουμε ότι η περιοχή αυτή είναι η Ανταρκτική, δεν ξέραμε ότι είναι Ήπειρος. Προσέξτε. Το ανακαλύψαμε ότι είναι Ήπειρος ουσιαστικά με μία αποστολή επιστημονική τη δεκαετία του 1950, κάπου εκεί πέρα. Λίγο πριν από τον πόλεμο, αλλά κυρίως με μια γεωφυσική αποστολή. Λοιπόν, χωρίς πάγους. Αυτό λοιπόν έμεινε. Αυτή εδώ είναι η άποψη που ταυτίζουν ουσιαστικά τη Νότια Αμερική και λένε ότι εδώ είναι η Ανταρκτική. Πολλοί λοιπόν ισχυρίζονται ότι απεικονίζεται η βόρεια ακτή της Ανταρκτικής. Και κυρίως υπάρχει μία ομοιότητα, σύμφωνα με πολλούς
Εγώ κάτω καταλαβαίνω, δεν έχω πάει εκεί. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, με το Queen Maud Land. Η Ανταρκτική όμως, όπως σας είπα, ως Ήπειρος ανακαλύφθηκε πολλούς αιώνες αργότερα. Άρα πόσο έχουμε ένα χάρτη, λέτε, του Πύρη Ρέις, στα 1513. Μπράβο. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, είναι αυτή εδώ η σημερινή εικόνα. Με γεωφυσικά όλα αυτά βέβαια είναι καλυμμένα με παγετώνες, έτσι. Αυτή εδώ είναι, όλοι αυτοί εδώ είναι παγετώνες το χειμώνα, η έκταση την οποία είχαν οι παγετώνες παλιά και σήμερα. Τους χάρτες αυτούς βρήκε ένας Αμερικανός, ο Charles Hapgood, ένας καθηγητής, ο οποίος είναι εδώ στο King College, ο οποίος τι λέει, περιληπτικά βέβαια, περιληπτικά, ότι κάποτε η Ανταρκτική δεν καλύπτεται από παγετώνες, με βάση το χάρτη. Και σε σχέση και με τη συνέχεια των όσων μας λέγατε για τις θερμοκρασίες. Βεβαίως, ναι. Γιατί... Αυτό δεν το ξέραν τότε, πήρε η Ρέες, δεν το ξέραν. Προφανώς. Ναι. Ούτε και αυτός πρέπει η να Ανταρκτική το ξέρει. Βεβαίως δεν είναι η αντίθεση της Αρκτικής, πρέπει να πω. Μπράβο. Η ονομασία προερχόμενη. Ναι. Άρτος. Μάλιστα. Άρτος. Από πού Άρκτος, παρένθεση, από την Αρκαδία. Άρκτος. Λοιπόν, Ανταρκτική. Και αυτό είναι στοιχείο, ένα στοιχείο που δείχνει γιατί ο ωκεανός, η Ευρώπη, η Αρκτική, η Ανταρκτική, το Κρόνιον Πέλαγος, οι Μυκήνες και λοιπά, τοπονύμια που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο, δεν έχουν ινδοευρωπαϊκή προέλευση και είναι πολύ παλαιότερα από την ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που ισχυρίζονται ορισμένοι ότι μιλάμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, ισχυρίζεται λοιπόν ότι κάποτε η Ανταρκτική... Λέει, λοιπόν, γράφει λοιπόν σε ένα βιβλίο, αυτό εδώ πέρα που λέει «Ancient Maps of the Ancient Sea Kings, Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age», mm-hmm. ότι κάποτε η Ανταρκτική δεν καλύπτεται από παγετώνες. Και αφού δεν καλύπτεται από παγετώνες και τον έχουμε στο χάρτη του Πύρη Ρέις, άρα κάποιοι πρέπει να τη χαρτογράφησαν. Και για να τη χαρτογραφήσουν πρέπει να έφτασαν κάποιοι μέχρι εκεί. Λογικά δεν είναι αυτά εδώ όλα. Mm-hmm. Και ποιοι άλλοι μπορούσαν να είναι, λέει ο Hapgood. Αυτοί οι κάποιοι, σύμφωνα με τον Hapgood, πρέπει να είναι Μυκηναίοι, Μινωίτες ή Φοίνικες. Αυτό λέει αυτό. Ωραία. Λέτε από κάτω βέβαια ότι πολλοί διαφώνησαν. Πολλοί διαφώνησαν και πολλοί διαφωνούν σήμερα. Mm-hmm. Και αν το πει κανένας, δεν είναι αποδεδειγμένα αυτά όπως τα άλλα που σας λέω για την Αμερική και για τα υπόλοιπα. Το βασικό είναι ότι ο χάρτης του Πύρη Ρέις δεν απεικονίζει την Ανταρκτική, φαντάζομαι. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, ναι, έτσι. Αυτό είναι το και βασικό. Και ότι η Ανταρκτική καλύπτονταν πάντα από παγετώνες, ναι, γιατί είναι ο ένας από τους δύο πόλους. Ναι. Μάλιστα. Ναι, καλύπτονται. Αλλά για να έχει χαρτογραφηθεί πρέπει να έχει αποκαλυφθεί. Γιατί δεν ξέραμε ότι είναι Ήπειρος, ότι είναι στεριά από κάτω. 1513 ειδικά. Ότι και λέτε επίσης ότι υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να έχουν φτάσει οι Μινωίτες ή οι Μυκηναίοι. Καλά. Όχι, δεν μπορεί να φτάσουν. Μπορεί να... Οι μόνοι που μπορεί να έχουν φτάσει, αν έχουν φτάσει κάποιοι, εκείνη την εποχή μπορεί... εκείνη, ναι, ναι, είναι αυτή. Γιατί η περίοδος του Πύρη Ρέις έχουμε την ψυχρότερη περίοδο στην. Είναι η Little Ice Age. Μάλιστα. Επομένως, στην περίοδο που έζησε ο Πύρη Ρέις δεν μπορούσε να έχει πάει. Προχωρήστε. Πάμε λοιπόν παραπέρα. Τι κάνει λοιπόν ο Hapgood? Στέλνει αυτή την εικόνα του Πύρη Ρέις, το χάρτη του Πύρη Ρέις, στέλνει στη Γεωγραφική Υπηρεσία της Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και του δίνει αυτή την απάντηση, η οποία λέει, άρα πρέπει να υπάρχει ομοιότητα. Άρα δεν αποκλείεται να είναι η Ανταρκτική. Mm-hmm. Αυτό του λέει ο ναύαρχος, ο πτέραρχος. Ο πτέραρχος. Ο πτέραρχος ο διοικητής. Η προσωπική άποψη ποια είναι? Ότι οι προϊστορικοί κάτοικοι του Αιγαίου, δηλαδή Μινωίτες και Μυκηναίοι, άγνωστον τώρα πότε, μπορούσαν να φτάσουν στην Ανταρκτική. Γιατί μπορούσαν να φτάσουν, ελπίζω θα μπορέσω να το αποδείξω παρακάτω. Πού βασίζεται όμως αυτός ο ισχυρισμός, λέω εγώ τώρα, προς τον εαυτό μου και προς τους άλλους? Διότι γνώριζαν πολύ καλά τον ωκεανό. Αν διαβάσει κανένας τον Όμηρο και τον Ισίωδο, έχουν περιγράψει θαυμάσια τον ωκεανό. Κάτι που δεν ήξεραν οι της κλασικής εποχής Έλληνες. Και κάτι που δεν το ήξεραν ούτε
ο Χριστόφορος Κολόμβος όταν πήγαινε για την Αμερική, ούτε μέχρι το 18ο αιώνα που ανακαλύπτηκε τον Gulf Stream. Άρα μου λέτε ότι την κλασική εποχή της Ελλάδας έχει περιοριστεί πια αυτή η μετακίνηση. Πολύ. Ίσως δεν κρίνεται και αναγκαίο από την ανάπτυξη που δεν έχει ξέρω. Ο πολιτισμός γηγενός εδώ πια και δεν υπάρχει αγωνία, μάλλον Βεβαίως. Μόνο εδώ περιορίζεται η αγωνία ναι. του εμπόριου των κατακτήσεων και ναι. των κτήσεων. Λοιπόν... Ο ωκεανός. Γιατί? Διότι ο Όμηρος και ο Ισίδος αναφέρουν το ωκεανός. Είναι ένας μεγάλος ποταμός που περιβάλλει τη γη, προσέχτε. Περιβάλλει τη γη της Υπήρους. Και τον χαρακτηρίζουν ως αψωρό, ως βαθύρο, βαθυδίνη και οπισθόρο. Εδώ λοιπόν τώρα ο αψώρος τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι αψής. Δεν παλινδρομεί όπως λένε τα λεξικά, τα ελληνικά λεξικά και τα ξένα, Λίλι Σκότ και όλοι αυτοί. Δεν είναι παλινδρομική κίνηση. Στη φυσική παλινδρομική κίνηση ναι, σημαίνει ότι έχω πάνω σε μία γραμμή είτε ευθεία είτε καμπή. Το αψής θέλει να πει ότι δεν έχω... Είμαι ανώμαλη ροή. Δηλαδή, στη φυσική είναι τυρβώδης ροή. Δεν είναι στρωτή ροή. Είναι τυρβώδης ροή. Βαθύρος, εντάξει. Προσέχτε, βαθύρος. Ότι έχει ροή στο βάθος. Ρωτήστε εδώ στο ωκεανογραφικό, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, να σας πούν μέχρι ποιου βάθους ρέει με δίνες, βαθυδίνης. Ο ωκεανός είναι 800 με 1000 μέτρα σε βάθος η ροή. Είναι τυρβώδης. Όμηρος, αψωρός και Ισίωδος. Προσέχτε. Και είναι... οπισθόρος όμως. Και οπισθόρος. Τι σημαίνει ότι δεν πάω μόνο έτσι, κάνω και αυτό και από πίσω έτσι. Δεν είναι, έχω και στροβίλους. Mm-hmm. Τα ρεύματα. Όλη τη γη. Ο δε ήλιος, αναφέρει ο Ισίωδος, βγαίνει από τη θάλασσα. Ανατολικά της Ελλάδας, για προσέχτε, είναι μόνο Ήπειρος. Ποια είναι θάλασσα, είναι μόνο ναυτή. Έτσι, να τα εδώ. Να τα ρεύματα, τα βλέπετε. Τα ρεύματα. Κρατήστε αυτό εδώ το ρεύμα. Εδώ. Έτσι. Εδώ είναι η Ναμίμπια. Εδώ είναι ο τροπικός του εγώκερο. Έτσι. Αυτό τι είναι, είναι μία δορυφορική εικόνα, προσέξτε, δορυφορική εικόνα του Gulf Stream. Mm. Όσο πιο κόκκινο είναι, τόσο πιο θερμό. Μην αλλάξετε, θα κάνουμε διακοπή εδώ, θα επιστρέψουμε. Και επιστρέφοντας, θέλω να βάλετε στη συλλογιστική σας ένα εξαιρετικά εύστοχο ερώτημα τηλεθεατή, που λέει, έχω μείνει έκπληκτος βεβαίως από αυτά που ακούω απόψε, ναι. Δεν έχω ακούσει όμως τον κύριο Μαριολάκο, ναι. επειδή αναφέρθηκε ναι. στο πώς οι κοινωνίες βίωναν τις πραγματικότητες που γινόντουσαν μυθολογίες, να έχει βάλει καθόλου ότι η αντίληψη εκείνων τουλάχιστον των ανθρώπων, εκείνης της περίοδου, ναι. μάλλον τη γη πρέπει να τη θεωρούν επίπεδη, ένα σώπατο όπως λέμε, όχι ναι, στρογγυλή. Το λαμβάνετε υπόψη σας αυτό στην ανάλυση. Μην μου απαντήσετε τώρα, ναι. σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις με τον ομότιμο καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Επιλέγω μόνο αυτόν τον τίτλο, έχει δεκάδες τίτλους βεβαίως. Τον κύριο Ηλία Μαριολάκο. Έχουμε μείνει σε αυτό το σημείο λοιπόν. Ναι. Εγώ σας διέκοψα. Ελάτε. Ναι. Έχω λοιπόν, πάρα πολλά ερωτήματα πρέπει να σας πω, τα οποία θα πρέπει να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, κοιτάτε. Οι περιγραφές του Ισίωδου και του Ομήρου. Έτσι. Του Ισίωδου είναι στη Θεογονία. Στη Θεογονία. Στη ναι. Θεογονία. Έχει και στα έργα και οι μέρες πραγματικά στα δύο. Ναι. Αναφέρονται 20 φορές για τον ωκεανό, περισσότερες κλπ. Τι λέει, αψώρος. Να το αψώρος. Βλέπετε, δεν είναι στρωτή η ροή, είναι τυρβώδης ροή. Τι λέει, και ο πιστόρος, έτσι. Για προσέχτε το, να το πιστόρος. Το βλέπετε. Να το πιστόρος. Να το πιστόρος. Και βαθύρος και βαθυδίνης. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Οι ωκεανογράφοι όμως οι σύγχρονοι έτσι, έχουν διαπιστώσει ότι το ρεύμα του κόλπου που είναι εδώ φτάνει μέχρι 800 με 1000 μέτρα βάθος. Και πλάτος βέβαια είναι 150 με 200 χιλιόμετρα. Άρα αυτά τα ήξεραν. Αυτά τα πράγματα δεν τα γνώριζαν οι επιστήμονες, οι ιστορικοί, οι συγγραφείς
της κλασικής εποχής. Δεν γνώριζαν ούτε τους υπερβόρειους σχεδόν. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι λένε ότι υπάρχουν οι υπερβόρειοι. Άρα μου λέτε ότι η κλασική περίοδος στην Ελλάδα, που είναι μια άλλη μορφή πολιτισμού, βεβαίως, ανώτερο, βεβαίως, αλλά έχει αποκοπεί, πιστεύετε, ουσιαστικά από όλο αυτό το γνωστικό που θεωρείτε ότι το γνώριζαν ή πριν την κλασική εποχή. Ναι, έχω τη γνώμη ότι, χωρίς να ξέρω τους λόγους, ότι έχει χαθεί πολύ γεωγραφική, γεωλογική και γενικότερη γνώση με την κατάρρευση του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Ναι. Αλλιώς θεωρείτε δηλαδή ότι εκεί είναι ένα σημείο καμπής. Καθοριστικό για μένα. Δηλαδή έτσι το βλέπω εγώ. Ο Όμηρος από πού είχε στοιχεία, θα σας πει κάποιος. Ναι. Αυτό πού να ξέρω. Οπωσδήποτε αυτά που γράφει μέσα, πολλά από αυτά, ανταποκρίνονται στην φυσικογεωλογική πραγματικότητα. Έχετε την αίσθηση ότι τηρουμένων των αναλογιών της εποχής, ο Όμηρος μπορεί να ήταν ένας καλός ρεπόρτερ που αναζητούσε στις πηγές την πληροφορία ενδεχομένως και φτάνοντας έτσι σε προφορική. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτό που περιγράφεται, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ο Όμηρος, εφόσον είναι υπαρκτό πρόσωπο και δεν είναι προϊόν συλλογικής μνήμης, γιατί υπάρχει και αυτό, αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κατοικούσε στοιχείο. Το βρίσκω λίγο απομονωμένο να έχει. Εντάξει. Δεν θα ήθελα σας να συντριγκάρω. Όχι, είναι ενδιαφέροντα ερωτήματα και εμένα με έχουν απασχολήσει, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι άλλη ερώτηση. Είναι άλλο από τα ενδιαφέροντα δικά μου. Υπάρχουν άλλοι πολύ πιο ειδικοί από μένα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ορισμένοι λοιπόν, τι γίνεται. Επειδή αναφέρατε, γιατί κάποιος νομίζω ρώτησε, ναι, για τη σφαιρικότητα. Μπράβο. Λοιπόν, ορισμένοι γνώριζαν τη σφαιρικότητα της Γης και είχαν κάνει μάλιστα και λόγο για την ηλιοκεντρική θεωρία. Βεβαίως αυτά πολύ μεταγενέστερα από, από την εποχή που μιλάμε εμείς τώρα, δηλαδή μιλάμε τώρα για το 2000. Οπωσδήποτε πρέπει να τα γνώριζαν. Διότι δεν μπορεί να φτάσει κανένας από την Κρήτη ή από τις Μυκήνες να φτάσει μέχρι τον Καναδά χωρίς να ξέρει αυτά τα πράγματα. Διότι δεν μπορούσε να φτάσει εκεί πριν από το 3.000 χρόνια π.Χ. Επειδή δεν είχαν διαμορφωθεί όλα αυτά τα ρεύματα που έχουν δημιουργηθεί σήμερα. Γιατί, διότι οι παγετώνες σταμάτησαν, υποχώρησαν και έφτασαν σε σημερινά τους επίπεδα γύρω στο 4.000 π.Χ., 4 με 3.000 χρόνια. Άρα το καθεστώς των ρευμάτων που έχουμε δημιουργήθηκε μόνο τότε. Είναι εντελώς διαφορετικό. Ναι, είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορούσαν να πάνε τα πλοία μέχρι εκεί. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν. Ο Αρίσταρχος τώρα είναι γνωστός, ο οποίος μάλιστα ήταν να καταδικαστεί και σε θάνατο κλπ. Πάμε λοιπόν τώρα. Όπως σας είπα, εδώ λοιπόν τώρα τι έχουμε. Συγγνώμη. Πάτε μπροστά τώρα. Ναι, εδώ. Ναι. Εμείς αυτό που λέει ο Πύρη Ρέης, ουσιαστικά στους χάρτες του, πρέπει να είναι οι Μινωήτες έζησαν την περίοδο αυτή εδώ περίπου. Δηλαδή κάπου εδώ, που είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι. Όμως το θέμα είναι αν μπορούσε να πάει κανένας. Εδώ σας δείχνω μία σειρά από χάρτες που υπάρχουν. Εδώ για παράδειγμα είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος Ηρόδοτος περιορίζει τις γνώσεις του σε αυτή εδώ την περιοχή. Εδώ είναι ο Εύξηνος Πόντος, η Κασπία κλπ. Λοιπόν, το ίδιο και εδώ, και μάλιστα ήταν, είδα που σας λέω γιατί, ότι οι γνώσεις γεωγραφικές ήταν υποβαθμισμένες στην περίοδο εκείνη. Για προσέχτε το Ερατοσθένης, τι βάνει εδώ. Βεβαίως δεν τον έχει φτιάξει το χάρτη αυτόν ο Ερατοσθένης, τον έχει φτιάξει κάποιος με βάση τις περιγραφές του Ερατοσθένη. Βάνει, ας πούμε, ότι η Κασπία θάλασσα επικοινωνεί με τον ωκεανό. Δεν είναι αυτό. Αυτά τα ήξεραν. Εδώ όμως είναι το σημαντικό. Ο Κράτης ο Μαλώτης, ο οποίος, προσέξτε τι είχε φτιάξει, μία σφαίρα, τη βλέπετε, και ο οποίος έβλεπε τέσσερις υπήρους. Αυτή εδώ, εκεί. Είναι η γνωστή ως Κράτιος σφαίρα, η οποία δείχνει τέσσερις υπήρους, δύο στο βόρειο, δύο στο νότιο ημισφαίριο, που χωρίζονται από λωρίδες νερού, δηλαδή ωκεανού. Κατά τον Κράτη, λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι τρεις υπηρωτικές μάζες. Ο οποίος τι λέει όμως,
Δεν το έχουμε γράψει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς. Πείτε μας τι λέει. Ναι. Λέει το εξής. Εκτός κι αν. Μην ασχοληθείτε με αυτό, θα χάσουμε το αυτό, χρόνο. Αυτό, όχι. Προσέχτε. Τι λέει λοιπόν ο Κράτης ο Μαρούτης. Στο κείμενο, για να μην νομίζουν ότι παραποιώ. Από ό,τι βλέπω, καταστράβωνα. Ναι. Καταστράβωνα. Διότι έχει γράψει βιβλία, αλλά έχουν χαθεί. Ούγαρ το όλον κλπ. Δηλαδή, σε απόδοση. Λοιπόν, όχι στο σύνολο, αλλά στο ρεύμα του ποταμού. Ρεύμα που βρίσκεται μέσα στον ωκεανό. Ως μέρος του. Γι' αυτό το ρεύμα διδάσκει ο Κράτης πως ξεκινάει από τον χειμερινό τροπικό και οδηγείται προς τον νότιο πόλο ως νερόδρομος και κύκλωμα νερών που οδηγείται προς τα πού, προς τον νότιο πόλο. Πότε? 4ο αιώνα π.Χ. Από πού? Από τον τροπικό του εγώκερο που περνάει δίπλα από την Ναμίμπια. Σας έδειξα στο χάρτη προηγουμένως ότι εκεί δημιουργείται ένα ρεύμα που παίρνει από εκεί, mm-hmm. πηγαίνει στη Νότια Αμερική, στα παράλια της Νότιας Αμερικής και μπορεί να οδηγηθεί μέχρι κάτω. Το ερώτημα είναι τώρα, εντάξει, πας μέχρι εκεί. Όμως, πώς θα είναι η περιοχή εκεί, θα είναι, είναι δυνατόν να είναι χωρίς παγετώνες. Όπως γνωρίζετε και όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχουν πάρα πολλές επιστημονικές αποστολές στην Ανταρκτική. Εκεί λοιπόν κάνουν κάθε είδους μελέτη, από βιολογικές, φυσικογεωγραφικές, φυσικές, οτιδήποτε. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί? Κάναν ορισμένες γεωτρήσεις, μια ομάδα. Mm-hmm. Και πήγανε, διέτρησαν και τους παγετώνες και πέρασαν και στο υπόβαθρο. Πέραν του ότι έχουν βρει ότι από κάτω είναι Ήπειρος, έχουν μελετήσει το υπόβαθρο. Και τι βρίσκουν? Βρίσκουν ότι την περίοδο μεταξύ, εδώ δεν φαίνεται καλά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου εδώ, εδώ, που είναι γύρω στο 2000, μάλλον από το 2400 μέχρι το 1000 περίπου π.Χ., υπήρχαν τέτοιες θερμοκρασίες που η περιοχή ήταν απαλλαγμένη από παγετώνες. Τι λέτε? Ποιος χαρτογράφησε αυτές τις περιοχές? Η φαντασία του Πύρη Ρέης, το γράφει ο Πύρη Ρέης δίπλα στις σημειώσεις του, ότι αυτούς τους χάρτες τους έχω βρει. Ποιος πήγε? Βεβαίως θα μου πείτε, την εποχή εκείνη ποιοι ήσαν αυτοί που μπορούσαν να πάνε μέχρι εκεί? Οι Σκανδιναβοί? Οι Άγγλοι? Άρα λέτε ότι αν πήγε κάποιος... Αν πήγαν κάποιοι, πρέπει να είναι οι κάτοικοι της Ανατολικής Μεσογείου. Ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες ικανότητες για να φτάσουν μέχρι εκεί, σε συνδυασμό και με τους υπερβόρειους που έφταναν στους υπερβόρειους, με το εμπόριο που είχαν αναπτύξει, με τους, με ναυτιλία που είχαν αναπτύξει. Ξέρετε πόσα λιμάνια έχει η Κρήτη τώρα? Λιγότερα από ό,τι είχε επί μινωική εποχή, επί μινωικής εποχής. Τι τα έκανε αυτά τα λιμάνια? Έτσι, εμπόριο, ναυτιλία κλπ. Η Κρήτη δεν έχει και πολλά, ας το πούμε, δεν είναι πλούσια σε μεταλλεύματα. Μηδενικά, μπορεί να πει κανένας. Έχει αγροτικά προϊόντα, αλλά τα αγροτικά προϊόντα έχουν και άλλες γειτονικές χώρες εδώ στην Ευρώπη. Άρα έπρεπε να κάνει ένα εμπόριο υπερπόντιο. Έτσι, γι' αυτό και είχε αναπτύξει ναυτιλία. Εάν λοιπόν είχαν αναπτύξει ναυτιλία, που πρέπει να είχαν αναπτύξει ναυτιλία για μένα, γιατί έχουν... Άρα μου λέτε ότι η μινωική περίοδος είναι ο απόϊχος του τι έχει προηγηθεί σε σχέση με την ναυτιλία. Για μένα και αυτό ναυτιλία... κάνει για σας τους μινωίτες στην πρώτη φάση και ανώτερους στις τεχνικές που χρησιμοποιούν, έχοντας παρακαταθήκη το πιο πίσω από αυτούς. Το πιο πιθανό, Βέβαια, τουλάχιστον από το 2.500 π.Χ., ίσως και λίγο πιο πριν, και αν έχουμε χρόνο θα σας πω γιατί, πρέπει να είχαν αναπτύξει και τεχνολογία και κυρίως ναυτιλία και εμπόριο. Και όταν λέμε ναυτιλία, όχι παράκτια ναυτιλία, έτσι, μιλάμε τώρα για
υπερατλαντική. Και φτάσαμε στην εποχή του Κολόμβου να λέμε ότι έκανε κατόρθωμα. Μα βέβαια. Άρα, αν έχουν πάει, πρέπει να είναι Μινωίτες, Μυκηναίοι, πιθανόν και οι Φίνικες αργότερα, πιθανόν και οι Αιγύπτιοι, δεν αντιλέγω κλπ. Το ερώτημα είναι, έχουν πάει? Για μένα, προσωπική άποψη είναι ότι μπορούσαν να πάνε. Ερώτηση. Ναι. Προβοκατόρικη. Ναι. Και τι μας βεβαιώνει ότι οι χάρτες του Πύρη Ρέης είναι γνήσιοι? Δεν τους μαϊμούδεψε κάποιος κάπου εκεί στα 1927? Τους βρήκανε. Τι να σας πω τώρα. Πάντως η Πύρη Ρέης έχει αποδειχθεί ότι είναι αυθεντική αυτή η χάρτα. Σωστά. Το 1513. Ότι έχει βρει πάρα πολλά στοιχεία, έχει βρει ο Πύρη Ρέης, αναμφισβήτητα. Το θέμα είναι πού τα βρήκε αυτά τα στοιχεία. Γράφει ότι δεν γράφει συγκεκριμένα από Έλληνες ή από... Λέει όμως ότι έχω αυτά τα στοιχεία βρει. Το λέει αυτό. Να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θέλω να προσθέσετε κάτι από αυτό? Όχι, δεν νομίζω ότι ωραία. Έχω τίποτα άλλο. Θέλω να πάμε λίγο στα ερωτήματα. Ξεκινάω με έναν κάτοικο των Ανογείων που μου έστειλε το εξής ερώτημα. Ναι. Μα εμείς τον Ψιλορίτη, λέει, ναι, βρίσκουμε οστρακοειδή και άλλα που αποδεικνύουν ότι το θαλασσινό νερό ήταν σε αυτό που σήμερα εμείς λέμε κορφές του Ψιλορίτη. Τι μας λέει λοιπόν ο κύριος Μαριολάκος? Αποκλίνει αναδύθηκε η Κρήτη? Δύο λεφτά. Ναι. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε. Είμαστε εκεί στα 18.000 χρόνια. Είμαστε 18.000 χρόνια πριν από σήμερα. Μιλάμε για τα τελευταία 100.000 χρόνια. Μιλάμε για την εποχή του ανθρώπου. Αυτά όλα βεβαίως είναι θαλασσινά. Αυτά ήταν σε παλιότερες εποχές, πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν. Και ο Ψιλορίτης ο ίδιος ο Ψιλορίτης, όχι τα απολιθώματα που βρίσκει στα κυτρινοχώματα, έτσι, ο ίδιος ο Ψιλορίτης ήταν πυθμένος ωκεανού. Πότε? Πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια. Με αυτή την έννοια έχει αναδυθεί η... Αλλά εσείς φέρατε... Αλλά μιλάμε για την περίοδο του ανθρώπου. Έτσι, και την περίοδο του ανθρώπου έχει και αυτή επηρεαστεί λίγο, αλλά δεν έχει κατακλειστεί πουθενά όπως έχουν κατακλειστεί οι Κυκλάδες. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος όπου ο κρητικός πολιτισμός πριν από το Μίνωα που λέμε την άφιξη του Μίνωα ως γιού της Ευρώπης κλπ. Οι μεταβολές είναι πολύ μικρότερες. Δεν είχαν δηλαδή αυτά τα προβλήματα που είχαν οι κάτοικοι των Κυκλάδων. Άρα να συνάγω το συμπέρασμα ότι εκεί πάει η απάντησή σας και στο ερώτημα άλλου τηλεθεατή, αν θα θέλατε να σχολιάσετε το γεγονός ότι η Μεσόγειος θάλασσα έχει αδειάσει και ξαναγεμίσει περίπου 10 φορές. Γιατί? Στο σημείο του Γιβραλτάρ δημιουργούνται τεραστίου μεγέθους καταράκτες. Πείτε μου αν είναι τυχαία η ονομασία, λέει εδώ ο τηλεθεατής μας, Ηράκλειος Στήλες. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν ήταν μόνο Ηράκλειες Στήλες, ήταν Κρόνιες Στήλες πριν. Ο Κρόνος έζησε την εποχή της κρητικής κυριαρχίας. Δηλαδή την εποχή πριν από τη Μινωική, με την έννοια του Μίνωα. Σωστά. Περιορίζοντας από το 1500-1700 και μετά. Βεβαίως η Μεσόγειος είχε αποκλειστεί από τον ωκεανό, αλλά αυτά είναι πολύ πριν εμφανιστεί το γένος του ανθρώπου, όχι ο Homo sapiens 18.000 χρόνια που μιλάμε εμείς. Πάντως η ονομασία Κρόνιες και Ηράκλειες Στήλες δείχνει ότι υπάρχει μια συνέχεια μέσα από την προφορική παράδοση. Ναι. Άλλος τηλεθεατής. Μεταξύ της αρχαίας λατρείας στους ποταμούς που περιγράψα στον ελλαδικό χώρο, με τη λατρεία των Ινδών στο Γάγι, ακόμη και σήμερα που πλένονται, βρίσκεται ότι υπάρχει μια αντιστοιχία και υπάρχει περίπτωση ο Ποσειδώνας που αναφερθήκατε στην περίφημη σύναξη να είχε πάει σε εκατόμβη στους Αιθίωπες ανατολικά να πήγε ως εκεί? Όχι να πήγε, πρέπει να πήγε. Τουλάχιστον όπως λέει ο Όμηρος. Έφτασε λέει ο Όμηρος στους Αιθίωπες της απόμακρης Ανατολής. Οι Αιθίωπες, αν κάνω μία ανάλυση της λέξης Αιθίωπας, θέλει να πει έναν που έχει μία όψη σαν μεθάλι. Δηλαδή είναι, όπως λέμε, οπτικά, έτσι, και εθάλι.
Αυτοί οι ηλιοκαμένοι, ποιοι είναι στην Ανατολή, στην απόμακρη Ανατολή? Μόνο οι Ινδοί. Και λέει συγχρόνως ο Όμηρος ότι οι Ινδοί ζουν από την απόμακρη Ανατολή μέχρι τη Δύση, δηλαδή μέχρι τον Ατλαντικό ωκεανό. Πήγε λοιπόν εκεί ο Ποσειδώνας, γιατί? Για να συμμετάξει σε εκατόμβες. Ερωτώ. Ο μεγαλύτερος, ο πρωτότοκος, μπορεί να πει κανένας, γιος της Ρέας, ήταν ο Ποσειδώνας, δεν ήταν ο Δίας. Ο Δίας ήταν το στερνοπέδι. Πώς πήγε εκεί, απρόσκλητος? Δεν μπορεί να έχει πάει ένας θεός αυτού του δελληνικούς και του μεγέθους να πάει απρόσκλητος, να συμμετάσχει πού? Στο να πάει να φάει μια μπριζόλα που θα έκαναν θυσία οι Ινδοί σε κάποιον άλλον θεό? Μήπως είχε πάει εκεί για να τον τιμήσουν σε εκατόμβες? Κάτι που στη μετάφραση αυτή νομίζω έχει κάνει ο Καζαντζάκης μαζί με κάποιον άλλον, νομίζω. Ορίστε. Λοιπόν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Άρα τι πιστεύετε? Πιστεύω ότι ο Ποσειδώνας ελατρεύεται στην περιοχή εκείνη. Πότε? Την εποχή του μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Δηλαδή κάπου στο τέλος του 13ου αιώνα. Θα μου πείτε, είναι βέβαιο αυτό? Όχι. Όχι, αλλά... Είναι όμως μια εξήγηση. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι βρίσκεται και κοινά χαρακτηριστικά στη λατρεία του Γάγκη με τη λατρεία των ποταμών, όπως είδαμε, τον Ασοπό ή τον Αχελό. Λέει άλλος τηλεθεατής εδώ, αφήσατε, λέει, ένα υπόλοιπο για το Δάρδανο. Θέλετε να το πείτε? Από λοιπόν, που και τα Δαρδανέλια, ναι, έτσι. Ναι. Ο Δάρδανος συνδέεται με ένα κατακλυσμό του Δαρδάνου. Υπάρχουν δύο κατακλυσμοί. Ο ένας είναι ο Δάρδανος της Αρκαδίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αρκαδία και λοιπά, στη Μαντίνια ουσιαστικά, και έφυγε μετά και πήγε προς Βοράν, έτσι. Υπάρχει όμως και ο κατακλυσμός αυτός που περιγράφει τη Σαμοθράκη, που λέει λοιπόν στο τέλος ο Ισίωδος, ο Διόδωρος Σικελιώτης, ότι μετά τον κατακλυσμό γεννήθηκε ο Δάρδανος, ο οποίος έφυγε από εκεί, πήγε απέναντι και ίδρυσε την Τρία, εξού και Δαρδανία, εξού και Δαρδανέλια. Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν δύο εκδοχές του κατακλυσμού. Όμως, ο κατακλυσμός της Σαμοθράκης, είναι πολύ παλιότερος από ότι είναι ο κατακλυσμός του Δάρδανο, ο οποίος κατακλυσμός του Δάρδανο έγινε κάπου εκεί μεταξύ της Μυκηναϊκής και του τέλους της Μινωικής εποχής. Κάπου εκεί πέρα πρέπει να έγινε. Πείτε μας και για τον Ηρακλή, που το λέει άλλος τηλεθεατής, υπονοήσατε ότι υπήρξε μία φυσιογνωμία της εποχής του, ναι, ηγετική φυσιογνωμία, που ακριβώς εξαιτίας του απόλυτου ρόλου του, ενδεχομένως με πολλά εισαγωγικά τότε παγκοσμιοποιημένη περίοδο, να υπήρξε ο απόλυτος ηγέτης, και έτσι να πήρε και μυθικά, μυθολογικά, ναι, στη συνέχεια χαρακτηριστικά. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι όλοι οι απλοί τηλεθεατές, οι μη επαείοντες όπως είμαστε εμείς, όχι οι ειδικοί και οι επιστήμονες, και μόνο πώς δώσατε την εξήγηση της Λερναίας Ύδρας, εξακολουθούν να το συζητάνε. Τι ήταν ο Ηρακλής? Ισχύει ότι πήγε και στην περιοχή των Γαλατών, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι και οι απόγονοι, οι τρελοί Γαλάτες τελικά του Ηρακλή? Βλέπω εδώ οι τηλεθεατές το έχουν προχωρήσει πολύ. Καταρχήν, με έχει απασχολήσει το πόσο χρονικό διάστημα ήθελε για να κάνει όλα αυτά τα οποία περιγράφονται. Προσωπικά πιστεύω, όπως έχουν πάντως ο αριθμός 12 δεν είναι και εδώ τυχαίος. Όχι, έτσι. Γι' αυτό σας λέω. Αυτά είναι πλέον η μυθοποίηση της πραγματικότητας. Έτσι. Οι σύμβολα, διάφορα σύμβολα ήθελαν να εκφράσουν κλπ. Όμως ο Κρόνος, λέμε, είναι δυνατόν τώρα ένας τιτάνας να τον πιάσει ο Δίας για να τον εξορίσει κλπ? Ποιος τον πήγε, τι έκανε, και όλα αυτά δείχνουν ότι δεν είναι πραγματικά. Κοιτάτε, η γνώμη η δική μου είναι ότι ο Κρόνος που πήγε εκεί είναι ο ηγέτης αυτός
που πήρε ανθρώπους μαζί του και πήγαν είτε να εξορίξουν, είτε να κάνουν επενδύσεις με τις εποχές, είτε να εκμεταλλευτούν, είτε να είναι τεχνοκράτες οι οποίοι πήγανε και εκμεταλλεύτηκαν το μεταλλευτικό πλούτο της περιοχής. Είναι πραγματικά τιτάνια τα έργα αυτά. Και για πολλούς και διάφορους λόγους ονόμασαν τον ηγέτη Κρόνος. Γιατί ένας Κρόνος δεν μπορεί, πόσο θα ζήσει ένας Κρόνος, έτσι. Δηλαδή δημιούργησαν ένα μύθο και για ένα άλλο λόγο. Διότι όλοι αυτοί είχαν μία συντεχνία ουσιαστικά. Και ξέρουμε στη συντεχνία, στις υπηρώτικες συντεχνίες, μιλάνε με μία ιδιαίτερη γλώσσα. Δηλαδή δεν μπορεί να την καταλάβει οποιοδήποτε εάν του υποδείξει κάτι ο άλλος. Αν λοιπόν όλα αυτά που σας έδειξαν ήταν γνωστά σε όλο τον κόσμο, τότε και οι Φίνικες και οι Ρωμαίοι και οι άλλοι θα φεύγαν και θα πήγαιναν να βρουν τα μεταλλεύματα. Άρα λέτε ότι ήταν ένας εσωτερικός κώδικας που τους καθιστούσε και οι ηγέτες. Βεβαίως. Ουσιαστικά. Ήταν οι ηγέτες της. Να το πω εγώ πιο σχηματικά. Ναι. Ήταν η άρχουσα τάξη εκείνης περίοδου. Έτσι. Βεβαίως. Κατήχαν δηλαδή το πώς θα κινηθούν όλοι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ήταν οι ηγέτες. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ηγούντο σε μία αποστολή για να πάνε να επιτύχουν κάτι. Ο Ηρακλής έχει χτίσει την Αλή Σεν-Ρεΐν, την πόλη που είναι στο κέντρο της Βουργουνδία. Εκεί που έγινε, είναι η πατρίδα του Άστερίξ. Η Αλή Σεν-Ρεΐν, Αλήσια, Αλήσια λέγεται. Η Αλεσία ή η Αλήσια. Αν πάτε στην Τρίπολη, κατεβείτε από το τούνελ. Στην Τρίπολη της Αρκαδίας, όχι της Τρίπολη της Λιβύης, ή την Τρίπολη του Λιβάνου, ναι. Εκεί όπως βγαίνουμε από το τούνελ και πάμε να πιούμε ένα καφέ που είναι εκεί, καφέ Αλέα, δεξιά μας βλέπουμε μία λοφοσυρά. Αυτή η λοφοσυρά λέγεται Αλήσια. Έτσι. Το Αλήσιον όρος. Αριστερά είναι το Αρτεμίσιον. Εάν πάρετε το χάρτη της Μισελέν, παλιό χάρτη της Μισελέν, δίπλα στην Αλήσια υπάρχει ένας λόφος. Ο λόφος αυτός ξέρετε πώς λέγεται. Λόφος Ρέα. Σοβαρά, ε? Ναι, υπάρχει ο χάρτης αυτό. Εάν πάτε στην Εστάνια πάνω, στον λόφο, και δείτε απέναντί σας, βλέπετε μπροστά σας το Αλήσιον και στο βάθος βλέπετε το όρος της Ρέας. Πάω σε άλλο ερώτημα. Φτάνουμε στο τέλος, γι' αυτό βάζω τα ερωτήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι κύκλοπες, σύμφωνα με την περιγραφή του Ομήρου, περιέχουν κάποια πραγματικότητα, μιας και λέγεται ότι έχουν βρεθεί, ακούστε τώρα εδώ, μεγάλοι σκελετοί, ανθρωπολογικά πάντα, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι ανθρωπολόγος βέβαια ο κύριος Μαριολάκος, πρέπει να σας πω. Εσείς πώς θα τους συνδέατε τους κύκλοπες? Κοιτάτε. Ή δεν σας έχει απασχολήσει αυτό το ζήτημα? Εντάξει, με έχει απασχολήσει, αλλά οι κύκλοπες είναι οι συνεργάτες. Καταρχήν υπάρχουν δύο ειδών κύκλοπες. Οι μένοι είναι αγρότες. Οι δε άλλοι, αυτούς που χτύπησε, που ήρθε σε αντίθεση ο Οδυσσέας, είναι αγροτικής προέλευσης. Υπάρχουν όμως και οι τεχνίτες κύκλοπες, οι οποίες βοηθούσαν τον ύφεστο. Λοιπόν, γιατί κύκλοπες και γιατί ένα μάτι? Αν πάτε στο Παλαιοντολογικό Μουσείο της Αθήνας, σε κάποιο παλαιοντολογικό μουσείο, θα δείτε ότι υπάρχουν μεγάλα κεφάλια μαμούθ που έχουν μπροστά εδώ μία ρινική χειλότητα που νομίζω ότι είναι το μάτι. Και αν πάτε στην Μεγαλόπολη θα δείτε στρώματα που έχουν μέσα τεράστια κόκαλα. Έτσι. Είναι εκεί οι αρχαίοι, λένε ότι είναι το νεκραφείο των γιγάντων. Είναι τα μαμούθ τα οποία υπήρχαν τις παλιωτόδες περιόδους και μεσοπαλιωτόδες που ζούσαν στην περιοχή, έχουν ενταφιαστεί και τώρα εκεί που γίνεται εξκαφές για να πάρουν τον λιγνίτη από τη Μεγαλόπολη, κάθε τόσο υπάρχουν στρώματα. Άρα, που λέτε, είναι γεμάτα κόκκινα. Έτσι συνδέθηκε με τα μυθολογικά χαρακτηριστικά. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Λέει μέσα ότι έβγαναν, λέει, από το σώμα τους βγάνανε ατμούς και θράβετο η γη με τους κύκλοπες και τους γίγαντες.
Εάν δημιουργηθεί ένας σεισμός στην Μεγαλόπολη, πολλές φορές έχει παρατηρηθεί, τότε έχω ένα άνοιγμα. Οι λιγνίτες εμπερικλίνουν και κάτι κρυστάλλους σιδηροπυρίτη. Όταν το θιάφι αυτό έρθει σε επαφή με το νερό και με το άλλο, γίνεται μια εξώθερμη αντίδραση και βγαίνουν ατμοί προς τα πάνω. Είναι... Άρα να πως λέτε δεν είναι με την παράδοση. Υπάρχει ένα ερώτημα τηλεθεατή το οποίο με εντυπωσιάζει. Επειδή πιάσατε το νήμα 18.000 χρόνια πίσω. Ναι, ναι. Είπατε λοιπόν ότι μην αδικούμε το χώρο που σήμερα τον ορίζουμε ως ελλαδικό χώρο, μην τον αδικούμε περιοριζόμενοι απλά στους Μινωίτες, στους Μικυναίους, πρέπει να πάμε, λέτε, πιο πίσω. Ακόμη πιο πίσω. Αναρωτιέται ο τηλεθεατής, είχαν όμως πέραν της προφορικής παράδοσης και κάποιο άλλο σύστημα, πώς μεταδίδονταν σε αυτά τα χρόνια που μεγαλουργούν και πριν τη Μινωική περίοδο, πριν τη Μικυναϊκή, πώς μεταδίδονταν η γνώση, με το προφορικό όλη αυτή η γνώση γινόταν? Το θέμα είναι ότι έχει μεταδοθεί. Ότι έχει μεταδοθεί σε αυτά τα δύο φαινόμενα, δεν μπορεί να μην έχει. Δηλαδή, στις Εχινάδες και στον κατακλυσμό που έγινε, τον πρώτο κατακλυσμό που έγινε στον Εύξηνο Πόντο, οπωσδήποτε έχει μεταδοθεί αυτή η πληροφορία, έτσι δεν είναι? Εγώ παίρνω το δεδομένο. Γραφή, από τι λένε, δεν υπήρχε. Ο κύριος Τσιχριτζής ασχολείται... Εκτός αν ανακαλυφθεί κάποτε. Ναι. Πάντως έχουν μεταδοθεί. Και αυτό είναι ακριβώς το επιχείρημα. Μα πώς είναι δυνατόν, αν έχω ένα κενό γλωσσικό, έτσι, μια ασυμφωνία στη γλώσσα, πώς είναι δυνατόν να μεταδοθεί ένας μύθος στους Έλληνες Ινδοευρωπαϊκής προέλευσης? Είναι σαν να μου λέτε ότι στη μυθολογία της Ισπανίας υπάρχουν στοιχεία των Ίνκας που έζησαν 1000 χρόνια πρωτού φτάσει ο Κολόμβος. Αυτό δεν είναι? Είναι δυνατόν αυτό? Όχι. Εάν υπάρχουν και εφόσον αυτά έχουν αποδειχθεί γεωλογικά, τότε θα πρέπει να βρω τον τρόπο ή να προβληματιστώ πώς. Αυτό το πώς εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Δεν ξέρω. Πείτε μου κάτι. Στα εγγόνια σας, όταν σας λένε παππού, έλα να συζητήσουμε μυθολογία. Ναι. Αν τους τα πείτε έτσι, δεν φοβάστε ότι τους χαλάτε το παραμύθι? Ναι, γιατί έχει μια ομορφιά αυτό το παραμύθι στις μικρές ηλικίες. Ναι. Έχετε δίκιο. Ο εγγονός με παρακολουθεί. Και αύριο θα είναι και στη διάλεξη. Ναι, να πω βεβαίως ότι περισσότερα ερωτήματα για σας αύριο στη διάλεξη που δίνετε, έτσι. Ναι. Εκεί θα μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς. Θέλω να μου πείτε, φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Τι συμβουλεύετε τις οικογένειες, βλέπω εδώ είχαμε συμμετοχή πάρα πολλών, σε σχέση με αυτό που στο σχολείο το ξέρουμε ως μυθολογία, τι συμβουλεύετε τα νέα παιδιά, τι συμβουλεύετε γενικά αυτό το λαό σε σχέση με αυτές τις περιόδους? Διότι η μία ανάγνωση, είπαμε, είναι η μυθολογία. Εσείς μας είπατε με ωραία παραδείγματα απόψε, από τη Λερναία Ύδρα μέχρι τα ταξίδια του Ηρακλή, πώς η συλλογική μνήμη μπορεί να μετατραπεί υπερβατικά σε μύθο, αλλά έχει και άλλες εξηγήσεις κατά την άποψη της γεωλογίας και της γεωγραφίας κατά εσάς. Ποιο είναι το διατάφτα για σας? Μου άρεσε αυτό που είπατε. Ναι. Δεν είμαστε ευλογημένος περιούσιος λαός. Όχι. Είναι ευλογημένη περιούσια η περιοχή, η λεκάνη αυτή. Ναι. Πρέπει να βρούμε αυτά τα στοιχεία που διαφοροποιούν τον Αιγαίακο και περιαιγαίακο χώρο, αυτό που λέμε ότι είναι ένα γωνιακό κατάστημα η Ελλάδα. Έτσι. Καλά, εμείς το λέμε με άλλους όρους βέβαια στις μέρες μας. Ναι, αυτό όμως είναι πραγματικότητα. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε στην ιστορική εποχή. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Γιατί? Διότι την εποχή εκείνη ο άνθρωπος εξερτάται πολύ περισσότερο από το περιβάλλον, από το γεωπεριβάλλον. Και επομένως, ό,τι πλεονεκτήματα είχε και ό,τι δυνατότητες είχε, του τις έδινε με μεγαλύτερη, πώς να το πούμε, που δίνει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα συγκριτικά με άλλες περιοχές. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Πού χάθηκε το νήμα, κατά τη γνώμη σας? Αποκοπήκαμε το περιβάλλον
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ νομίζω ότι όταν λέμε ελληνικός πολιτισμός, τι εννοούμε? Ο ελληνικός πολιτισμός είναι, δεν είναι μόνο η ιστορία μας μόνο. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι το θέατρο, είναι ο αθλητισμός, είναι οι ιδέες, είναι η φιλολογία, είναι η αρχιτεκτονία, είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δυστυχώς κάποια στιγμή από τον 4ο αιώνα μέχρι τον 6ο σταμάτησαν. Μιλάμε θέατρο τώρα. Ποιο θέατρο μετά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα? Φιλοσοφικές σχολές κλείσαν τα πάντα. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε, ναι, να, όχι να επανέλθουμε ως μέλη της διεθνούς κοινότητας, να σταματήσουμε να κάνουμε εισαγωγή πολιτισμικών στοιχείων. Εισαγωγή πολιτισμικών στοιχείων. Αυτό κάνουμε. Λέει εδώ ένας τηλεθεατής, λέει, δεν ξέρω αν προλαβαίνω, θα ήθελα μια απάντηση από τον κύριο Μάριο Λάκο. Πώς ο ίδιος αποκωδικοποιεί, θα σας φέρω, λέει, πιο κοντά, όχι στα 18.000 χρόνια πίσω, τη μυθολογία του Αχιλλέα. Σας έχει απασχολήσει ή δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει? Τώρα εδώ βλέπω... Όχι, δεν με έχει απασχολήσει. Τον Αχιλλέα και αυτά τους θεωρώ ιστορικά πρόσωπα. Δηλαδή, ο Τροϊκός πόλεμος ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος ουσιαστικά, και ο οποίος έγινε ουσιαστικά για να ελέγχουν την... για μένα, για να ελέγχουν τη διαδρομή πηγαίνοντας προς τις χρυσοφόρες περιοχές και προς την κεντρική Ευρώπη, την υπόλοιπη. Διότι μην ξεχνάμε ότι η αργοναυτική εκστρατεία τι ήταν? Έφυγε από εκεί και μέχρι που πήγε? Όλη την Ευρώπη. Όλη η ποταμή ήταν πλωτή. Και είναι ακόμα πλωτή. Φεύγοντα λοιπόν από εκεί, πάμε στη Μεώτιδα Λίμνη. Έτσι, ανεβαίνουμε, πού πάμε? Να πάρουμε το Δόν, να πάρουμε τον Βόλγα, να πάρουμε το Δνίπερο, να πάρουμε το Δνίστερο, να πάρουμε τον Δούναβη. Όλα αυτά έχουν ονόματα αρχαία. Όλα. Ήδη όσοι ξέρουμε. Λοιπόν, ο Ίστρος, ο Δνίπερος κλπ. Όλα αυτά, ώρα, είναι όλοι. Ο Βοριστένης και όλοι αυτοί. Όλα αυτά έχουν, όλα, λέτε, μια ιστορική εξήγηση. Έχουν, πήγαιναν, συνεχώς πήγαινο έρχονταν οι προϊστορικοί Έλληνες, ως έμποροι. Η αργοναυτική εκστρατεία είναι μία, αυτή έμεινε, εμπασπατός, τι ήταν? Η αργοναυτική εκστρατεία, μαζεύτηκαν όλοι οι πολιτικοί και οι ελίτ της εποχής, όλοι ήταν πριγκιπόπουλα και πήγανε στους υπερβόρειους. Πότε? Το 13ο αιώνα ή τέλη 14ου αιώνα, στην οποία συμμετείχε και ο Ηρακλής, έτσι δεν είναι? Γιατί πήγανε πάνω αυτοί όλοι οι ηγέτες? Γιατί? Πήγανε ακριβώς για διάφορες, για να αποκτήσουν εμπειρία ή για να... Επέκταση. Ναι, και λοιπά. Αν δείτε το τι περιγράφουν μέσα, τι περιγράφουν στην Ορφική, λέει, ας πούμε, περνώντας από την Ιέρνη, την Ιρλανδία, με το στενό Ιρλανδίας και Αγγλίας, υπάρχει ένα νησιωτικό σύμπλεγμα, Silly Island λέγονται. Και εκεί ο Αγκαίος βγαίνει μπροστά, γιατί δεν έβλεπαν, λέει, μπροστά, και είδε κάτι βράχους εκεί, βραχονισίδες. Κατοικούνται σήμερα ακόμα. Εκεί λέει, αυτό, λέει, είναι, εδώ έχουμε ένα ιερό της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Στο Παρίσι δίπλα έχουν βρεθεί ιερά στον Διοσκούρον. Δηλαδή βλέπουμε ότι διάσπαρτα σε όλες τις περιοχές υπάρχουν μυκηναϊκά και μινοϊκά υπολείμματα. Πάντως στις βραχονισίδες που περιγράψατε με την αργοναυτική, πρέπει να σας πω ότι στήθηκε σε εποχές μας η πρώτη απόπειρα, πριν μεταφερθούν μετά κυρίως στην Ιρλανδία, μέσω offshore της Google και άλλων εταιριών. Διόλου τυχαία οι αρχαίοι δεν καταλάβανε. Είχαν προηγηθεί. Πώς φαίνεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μαριολάκο, για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ανοίξατε στον πυρήνα αυτού που εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ως ανάγνωση στη μυθολογία μας. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πιο θεματικά πια. Νομίζω όμως ότι απόψε μας εισαγάγατε ουσιαστικά στη γεωμυθολογία.
και θα δράξουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε εκπομπή. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Αύριο υπάρχει η... Παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όμως. Παρακαλώ. Γιατί η αποψινή μου εδώ επίσκεψη, συζήτηση, δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχε... δεν είχε συμβάλει ο δόκτωρας Μινάς Τσιχριτσής με το σύλλογό του και μαζί με αυτόν και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έχουν καλέσει για την αυριανή εκδήλωση. Τους ευχαριστώ λοιπόν και αυτούς και φυσικά ευχαριστώ εσάς που μου δώσατε την ευκαιρία να πω αυτά που είπα. Εγώ πάντως θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι έχω πιστεί για αυτά που λέω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.